Τσεκ, τσεκ. Ράδιο Λοκομοτίβα. Συνεχίζουμε. Καλώς ήρθατε στο Λοκομοτίβα Radio. Σήμερα έχουμε μια θεματική εκπομπή. Ο οικοδεσπότης, εγώ, ονομάζομαι Θάνος Λιάπας. Και το θέμα της σημερινής εκπομπής θα είναι ο COVID-19, η κρίση και η κρίση οικονομική που προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα θέμα επίκαιρο. Πριν 2-3 μέρες έληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο αποφασίστηκε ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Και μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα είναι δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι: ο Σταύρος Μαυρουδέας, καθηγητής πολιτικής οικονομίας, και ο Γιάννης Αγγέλης, οικονομικός δημοσιογράφος, με τους οποίους θα συζητήσουμε την επικαιρότητα, την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά θα ανοίξουμε και σε ευρύτερα θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κρίση του ευρώ που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία και συνολικότερα βέβαια τον καπιταλισμό. Οπότε ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το πρώτο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι ευρύτερο και αφορά τη σχέση ανάμεσα στο κορονοϊό και το lockdown που προκάλεσε και τις οικονομικές συνέπειες με την ευρύτερη οικονομική κρίση, την καπιταλιστική οικονομική κρίση, η οποία λένε διάφοροι ότι ήδη πριν από την εμφάνιση του κορονοϊού, είχε εμφανιστεί. Στη Γερμανία, ας πούμε, είχαμε φτάσει σε η βιομηχανική παραγωγή, είχε πέσει κτλ. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω το Σταύρο αρχικά, πώς σχετίζεται η κρίση του καπιταλισμού, το γεγονός ότι από 2008 και μετά η ρυθμή, η ανάκαμψη δεν ήταν ραγδαία, δεν ήταν αυτό που λένε πολλές φορές το V, απότομη ανάκαμψη κτλ. Ήταν σταδιακή, η ρυθμή ανάπτυξη ήταν χαμηλή. Η γερμανική οικονομία, που είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, είχε ήδη αρχίσει, ας πούμε, να έχει προβλήματα. Πώς σχετίζεται αυτό το πράγμα με το lockdown και με το ότι πάτησε ένα πώς στην οικονομία, και αν θεωρείτε, και αυτό αφορά και τους δύο, ας πούμε, θα ήθελα την άποψη και για αυτό το ερώτημα, αν θεωρείτε ότι δεν έχουμε δει ακόμα το νέο στάδιο της οικονομικής κρίσης, δηλαδή δεν έχουμε δει καταρρεύσεις, κλείσιμο επιχειρήσεων, τον domino effect που αυτό μπορεί να προκαλέσει, γιατί ακριβώς τα κράτη έχουν δώσει τεράστια ποσά για να αποφύγουν αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι που θεωρητικά μπορεί να γίνει στο μέλλον να συνεχιστεί ο κορονοϊός. Οπότε αυτό είναι γενικά το πρώτο ερώτημα, ας πούμε. Okay, να ξεκινήσω εγώ. Για τα ορθόδοξα οικονομικά, για τα επίσημα οικονομικά και για τις ετερόδοξες εκδοχές τους, δηλαδή μετακίνηση, αναρρεύματα κτλ. Μάλλον να το διευκρινίσω όσο πιο πριν. Συνηθίζουμε να διαιρούμε την οικονομική σκέψη σε τρία ρεύματα. Τουλάχιστον εμείς που αναφερόμαστε στον κλασικό μαρξισμό. Το ένα ρεύμα είναι το ορθόδοξο, η εκάστοτε
οι εκάστοτε κυρίαρχες αντιλήψεις μέσα στην οικονομική σκέψη και στα βασικά κέντρα αποφάσεων. Στη σημερινή περίοδο είναι τα νεοσυντηρητικά οικονομικά. Αυτό σημαίνει νεοκλασική σκέψη, νεοφιλελεύθερο ρεύμα, αλλά πλέον όχι μόνο, και σοσιαλφιλελεύθερα ρεύματα. Αυτά είναι τα κυρίαρχα σήμερα και όχι ο νεοφιλελευθερισμός που έχει τελειώσει. Υπάρχει η ετεροδοξία που είναι σε μεγάλο βαθμό η αίρεση της θρησκείας. Δηλαδή συμφωνεί με τη θρησκεία στα βασικά άρθρα πίστης, διαφέρει σε κάποια από αυτά. Αυτά είναι σήμερα με τα κενσιανά ρεύματα κυρίως και κάποια μαρξοκενσιανά ή κενσιανομαρξιστικά ρεύματα, αυτό που πολλές φορές λέμε ριζοσπαστική πολιτική οικονομία. Και το τρίτο ξεχωριστό ρεύμα είναι ο μαρξισμός, με την αυτοτέλειά του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που διαφέρουν και από την νεοκλασική οικονομική σκέψη και από την κενσιανή οικονομική σκέψη. Τώρα, τα δύο, τόσο είναι ο κλασική σκέψη όλες τις παραλλαγές, όσο και τα ετερόδοξα οικονομικά, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν ότι η κρίση που έχει ξεσπάσει τώρα λόγω της επιδημίας είναι ένας μαύρος κύκνος, ένα αναπάντεχο εξωγενές γεγονός. Αυτό βολεύει ιδιαίτερα τα ορθόδοξα οικονομικά, γιατί η νεοκλασική σκέψη καταλαβαίνει την κρίση όχι σαν ένα γενές πρόβλημα του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά σαν ένα εξωγενές, μια εξωγενή παρέμβαση, και άρα εδώ λέει όλα πηγαίνανε μια χαρά. Ξαφνικά προέκυψε μια επιδημία από τη μέση του πουθενά, αναπάντεχο γεγονός, μας χάλασε το ελβετικό ρολόι το οποίο δούλευε περίφημα. Όχι περιέργως και τα ετερόδοξα οικονομικά, δηλαδή με τα κενσιανές αντιλήψεις, συμφωνούν με αυτό. Ο μαρξισμός έχει μια άλλη ερμηνεία, λέει το εξής, ότι η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση του 2008, η τέταρτη μεγάλη παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, ήταν καταρχήν μια κρίση κερδοφορίας, πρώτη και στάση του ποσοστού κέρδους, και όχι χρηματιστικοποίηση, όπως λένε τα διάφορα ετερόδοξα ρεύματα, και με τον τρόπο τους το λένε και τα ορθόδοξα ρεύματα. Αυτή η κρίση ξεπεράστηκε προσωρινά, αλλά οι βασικές της πλευρές δεν αναταχθήκαν ποτέ. Ιδιαίτερα για να ξεπεραστεί χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ συστηματικά η λειτουργία του πλασματικού κεφαλαίου βασισμένου σε μια πιστωτική επέκταση. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά στα στοιχεία, άνοδος των χρηματιστηρίων με βάση αύξηση του χρεούς τόσο δημόσιου όσο και ιδιωτικού. Αυτό είναι μια μέθοδος που έχει ο καπιταλισμός που το διευκολύνει να ξεπερνά μια κρίση σπρώχνοντας τη ζημιά παρακάτω, αλλά η ζημιά δεν έχει διορθωθεί. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πληρωθεί το μάρμαρο, οπότε θα προκύψει παρακάτω. Αυτό έγινε με την κρίση του 2008. Μετά την κρίση του 2008 ούτως ή άλλως είχαμε double dip, διπλή βουτιά που ακολούθησε πολύ σύντομα και του συντάραξε όλους. Μετά από αυτό ακόμα και τα επίσημα κέντρα φοβόντουσαν καινούρια βουτιά. Άσχετα και πριν από την υπόθεση του κοροναϊού, τα στοιχεία δείχνανε εκεί, ιδιαίτερα τα στοιχεία στη μεταποίηση παγκόσμια. Η γερμανική περίπτωση ήταν χαρακτηριστική, πτώση στη γερμανική μεταποίηση. Σχετιζόταν αλλά και με το trade war, με τον εμπορικό πόλεμο της Κίνας με τις ΗΠΑ, ή είχε σχετική αυτονομία? Επίσης έχει μια σχετική αυτονομία, ή μάλλον ένα συνεπακόλουθο. Ο εμπορικός πόλεμος, δηλαδή οι υπεριαλιστικές διαμάχες, έρχονται σαν αποτέλεσμα όταν εκεί που υπάρχει φτώχεια υπάρχουν και καυγάδες. Να το πω αλλιώς. Άρα επειδή μειωνόταν η πίτα, αγριέψανε και μεταξύ τους οι καυγάδες. Αποτέλεσμα ήταν παρά αίτιο. Άρα υπήρχε ήδη μια κάμψη πριν την υπόθεση του κοροναϊού, δηλαδή στις αρχές του 2020. Αυτή η κάμψη ήταν ορατή και στην ελληνική οικονομία παρεμπιπτόντως, με κάποια τρίμηνα που ήδη ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας είχε αρχίσει να λαχανιάζει, να μειώνεται. Παρόλους τους διθυράμβους των διαφόρων κέντρων παλιών και νέων, και του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι πάμε περίφημα, εμείς τα κάναμε καλύτερα, όχι εμείς τα κάναμε καλύτερα κτλ. Με αυτή την έννοια ο καπιταλιστικός κόσμος ήδη όδευε
για, αν όχι μια κρίση, για μια σημαντική ύφεση. Το ξέσπασμα του κοροναϊού επέτεινε αυτή την κατάσταση, την πυροδότησε και την επέτεινε περαιτέρω. Και να ρωτήσω, Γιάννη, εσύ θεωρείς ότι είναι πιθανό, αυτή τη στιγμή δώσανε τεράστια πακέτα διάσωσης, τα είπαμε, θα τα πούμε και μετά πιο αναλυτικά, οι κεντρικές τράπεζες, τα κράτη κτλ. Θεωρείς ενδεχομένως ότι αν συνεχιστεί η καραντίνα με το δεύτερο κύμα κορονοϊού, με τον τρόπο που θα λάβει η χώρα βέβαια, θεωρείς ότι είναι πιθανό να μην καταφέρουν τα κράτη να αποτρέψουν, ας πούμε, χρεοκοπίες, ανεργία ούτως ή άλλως έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα σε πάρα πολλές χώρες, και άρα να έχουμε μια βαθύτερη καπιταλιστική κρίση που τώρα την αποφύγαμε λόγω του κρατικού χρήματος, ας πούμε, που έπεσε. Εγώ θα απαντήσω λιγάκι σαν δημοσιογράφος. Ναι. Πριν από μερικά 24 ώρα είχα πάει να δω έναν παράγοντα, τέλος πάντων, ο οποίος προέρχεται από την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, αλλά δουλεύει πλέον εδώ στην Ελλάδα εδώ και καιρό χρόνια. Και επειδή ήταν ο μόνος με τον οποίο συμφωνούσαμε το 2008 ότι έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, πήγα να τον δω τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια στο 2008 και μετά, για να τον ρωτήσω πώς βλέπει την κατάσταση. Η απάντησή του ήταν η εξής. Λέει, αν δεν ήταν οι κεντρικές τράπεζες, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ανέβει στα δέντρα. Εννοούσε ότι το σύστημα θα είχε καταρρεύσει, βέβαια. Αυτή ήταν η έννοια. Και πράγματι, αν δει κανείς αυτή τη στιγμή τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι αν αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή η ραχοκοκαλιά, ας το πούμε έτσι, της κυκλοφορίας του χρήματος μέσα στο σύστημα, υπάρχει και είναι ανοιχτές οι πόρτες των τραπεζών, οφείλεται μόνο στις κεντρικές τράπεζες. Είναι, τα νούμερα είναι εκπληκτικά, δηλαδή. Νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διοχετεύσει μέσα σε τελευταίους 8 με 10 μήνες, κυρίως όμως τελευταίους 3, κάπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι τυπωμένο χρήμα ή είναι αγορές? Είναι ηλεκτρονικό χρήμα, δηλαδή έννοια πιστώσεις, είναι γραμμές πίστωσης. Είναι και πιστωτικό χρήμα. Ναι, αλλά το πιστωτικό χρήμα είναι το ίδιο με το αυτό που πιάνεις στα χέρια σου, γιατί και αυτό πιστωτικό είναι. Δηλαδή, όταν πιάνεις ένα χαρτονομίσμα στα χέρια σου, και αυτό ένα γραμμάτιο είναι που κάποιος έχει εκδώσει και που αντιστοιχεί στην ποσότητα του χρήματος που αναφέρεται πάνω. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς το λερωμένο χαρτονόμισμα από το ηλεκτρονικό, την ηλεκτρονική γραμμή πίστωσης που έχει γίνει. Είναι χρήμα, ναι, το οποίο έχει διοχετευτεί. Αυτό το χρήμα υποτίθεται ότι θα πρέπει να μαζευτεί κάποια στιγμή πίσω. Η τελευταία απόπειρα που είχε γίνει στο σύστημα το ευρωπαϊκό για να αρχίσει πολύ διστακτικά, διακριτικά να μαζευτεί αυτό το χρήμα λιγάκι, δηλαδή να πάψει να επεκτείνεται. Δηλαδή, να τι εννοείς με αυτό, ας πούμε, να πάψει να επεκτείνεται? Εννοώ να μην δίνει και άλλα λεφτά, αλλά αυτά τα οποία λήγουν, ναι, να μην τα ξανά ρίχνει, ναι, στην αγορά. Άρχισε εκεί στο δεύτερο εξάμεινο του 2018, με συγχωρείς. Ναι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι αμέσως από το τέλη του 2018 που άρχισε μια τέτοια απόπειρα από τις κεντρικές τράπεζες, κυρίως την Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική, είχες μια επιστροφή στην κρίση. Στην κρίση με κεφαλαία πλέον, η οποία μέσα στο 19 είχαμε ισχυρούς σπασμούς. Το καλοκαίρι του 19 ενδεχομένως να μην θυμόμαστε, γιατί έχουμε μεσολαβήσει τόσο ισχυρά γεγονότα που έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, θυμίζω ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη του 19, πριν καν στην Ευρώπη αρχίσουν να σκάνε οι στρακαστρούκες, ο Μάριο Ντράγκη στο τελευταίο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε με δική του πρωτοβουλία εισάγει το προπάτορα του PPP, του σχεδίου αυτό παροχής αγοράς ομολόγων κρατικών και εταιρικών, και πράγματι μετά από 2 μήνες άρχισε να φαίνεται γιατί είχε βιαστεί να το κάνει ο ίδιος πριν αναλάβει Λαγκάρντα 1 μήνα μετά. Μάλιστα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η κρίση ήρθε
κινούταν ήδη με μια ταχύτητα η οποία ήταν ανεξέλεγκτη, με την έννοια ότι δεν μπορούσε η παραγωγική μηχανή του συστήματος να λειτουργήσει με βάση τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Ορισμένα πολιτικά γεγονότα επιβάλλανε κάποια διαχείριση από πλευράς κεντρικών τραπεζών, όπως οι εκλογές στην Αμερική για παράδειγμα, που ήταν ένα χρόνο μετά. Αλλά ήρθε ο κορονοϊός εκεί στις αρχές του 20 και έβαλε μπουρλότο και τα τίναξε όλα στον αέρα. Γιατί έβαλε εκείνη τη σταγόνα, ας το πούμε έτσι, που ξεχύλισε το ποτήρι. Ποια ήταν αυτή? Η δυνατότητα, έστω και σε μειωμένα ποσοστά, η εργασία να αποτελεί τρόπο λειτουργίας του συστήματος, εκμετάλλευσης δηλαδή και λειτουργίας. Όταν με τα lockdown τα αναγκαστικά, έσπασε και το τελευταίο κρίκος της διαδικασίας επέκτασης του κεφαλαίου. Ναι. Το εκεί ήταν που έγινε το crack, που έσπασε ραχοκοκαλιά και έγινε μεγάλη βουτιά. Γι' αυτό και αυτή η δραματική πίεση, η οποία να ανοίξουν ξανά οι οικονομίες, να λειτουργήσουν τα εργοστάσια και σπεθαίνει κόσμος και σκολάει κόσμος κορονοϊό. Και εδώ στην Ελλάδα το βιώνουμε και αυτό. Το βιώνουμε και στην Ελλάδα, με παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων, ας πούμε. Είδες ξαφνικά η ανεργία, ας το πούμε, τεινάχθηκε σε επίπεδα 42 εκατομμύρια στην Αμερική μόνο. Ναι. Μέσα σε χρόνο ντετέ. Κάπου διάβασε γύρω στο 20% έχει φτάσει, οπότε ναι, μάλλον κάπου τόσο. Εκεί. Ναι, ναι. Και υπολογίζεται ότι για το 2020, με το άνοιγμα που ακολούθησε της οικονομίας, θα παραμείνει παρόλα αυτά πάνω από 10-13%. Που για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι τρομακτικό. Ναι. Αυτά. Τώρα, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, ναι, γι' αυτό. Μπορούμε να τα πούμε και παρεμπιπτόντως, ανοίγοντας, ναι, τα θέματα. Ενδεχομένως έχει σημασία να συζητήσουμε αυτό που έθεσες εξ αρχής, δηλαδή το τελικά αυτή η υπόθεση της τετραήμερης συνόδου, ναι, τι έγινε. Εγώ θα ξεκινήσω με τα κορονοομόλογα, ναι, που είναι ένα θέμα το οποίο το ξεχάσαμε τώρα εδώ και, ναι, δύο μήνες. Αυτό το θέμα είχε τεθεί για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010. Αυτή το είχε, όχι τα κορονοομόλογα, τα ευρωομόλογα, ναι, προφανώς. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είχε ανοίξει το θέμα. Και όπως το άνοιξε, έτσι έκλεισε αυτό το θέμα. Δηλαδή, βγήκανε, ας πούμε, η Μέρκελ και είπε ότι όσο ζω εγώ δεν θα υπάρξουν ευρωομόλογα. Μιλάμε τώρα, ξαναλέω, για τις αρχές του 2010, για την κρίση του ευρώ. Και υιοθετήθηκαν άλλα εργαλεία μέσω της EQ2 κατά βάση. Δηλαδή, αντί να κάνουν αυτή την αμοιβαιοποίηση του χρέους μέσω των κορονοομολόγων, ακολούθησαν άλλου τύπου πολιτικές. Εμφανίστηκε, δημιουργήθηκε ο ESM, ο ESFSF κτλ. Σήμερα ξανανοίγει αυτό το θέμα, ή μάλλον πριν 2,5 μήνες ξανάνοιξε, με μια επιστολή που στείλανε 9 ηγέτες κρατών με επικεφαλής των Μακρόν, και σε αυτούς, ανάμεσά τους ήταν και ο Μητσοτάκης, οι οποίοι ζητήσανε κορονοομόλογα. Αν μπορείτε να πείτε δύο λόγια, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει αυτό το ευρωομόλογο κτλ. Δεν είναι κάτι το. Υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του. Δηλαδή, υπάρχει μια εκδοχή η οποία έχει πολύ μεγάλη αμοιβαιοποίηση, υπάρχουν άλλες εκδοχές οι οποίες είναι, ας το πούμε, έτσι, πιο συντηρητικές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, απορρίφθηκε αυτό το εργαλείο. Εσείς θεωρείτε ότι αν υιοθετούνταν, γιατί υπάρχει αυτή η άποψη, ας πούμε ο Βαρουφάκης σου λέει ότι η λύση ήταν τα κορονοομόλογα και τα λοιπά, ουσιαστικά ευρωπαϊκό χρέος, να εκδώσουμε ευρωπαϊκό χρέος. Θεωρείτε ότι αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα ή απλά να το αμβλύνει, δηλαδή το πρόβλημα το δομικό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το οποίο θα συζητήσουμε και στην πορεία πιο αναλυτικά? Καταρχήν μου κάνει εντύπωση που θυμάσαι, λόγω ηλικίας λέω, μου κάνει εντύπωση ότι η πρώτη εκδοχή που παρουσιάστηκε για τα ευρωομολόγια ήταν το 10. Πράγματι, το 10 έγινε μια πρώτη απόπειρα από την Κομισιόν και επανήλθε το 12, αλλά το 12 πάλι έφυγε από τη μέση όταν θεωρήθηκε ότι δεν ήταν όριμο και χρειάστηκε να κάνει την παρέμβαση εκείνη ο Ντράγκη, το whatever it takes. Ακριβώς. Και υποκατέστησε κάθε έμπρακτο μέσο, ας πούμε, από αυτή την άποψη. Τώρα, τα ευρωομόλογα. Πράγματι, αν θέλει κανείς να σκεφτεί τι έγινε τη Δευτέρα, την Τρίτη μάλλον, το μόνο ουσιαστικό διαφορετικό είναι ότι για πρώτη φορά πέρασε από την πίσω πόρτα η δυνατότητα εκτάκτως, αυτό το εκτάκτως χωράει πολλά πράγματα, έχει μια διάρκεια η οποία είναι flexible, που λέει και η Λαγκάρ,
Διάρκεια ως προς την αποπληρωμή ή διάρκεια ως προς το δανεισμό, μέχρι το 26. Διάρκεια ως προς την έκδοση και, όχι, και ως προς την εξόφληση. Αν σκεφτεί μέχρι κανείς, το 58. Με το 50, τότε που τελειώνει το χρέος της Ελλάδας στο. Ναι, μαζί, στο θα τα γιορτάσουμε ναι. παράλληλα. Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η είσοδος από την πίσω πόρτα των ευρωομολόγων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Είναι δηλαδή παρόμοια μορφή αμοιβαιοποίησης. Ναι, είναι μια αμοιβαιοποίηση του χρέους στην Ευρωζώνη, στην Ευρώπη, περισσότερο, αν θα έλεγα, πιο ουσιώδης από εκείνη που προέβλεπε το δεύτερο σχέδιο της Κομισιόν που αναφέρθηκες πριν. Okay. Ναι. Επειδή είχε τύχει να βρίσκομαι στις Βρυξέλλες όταν μας το παρουσιάσανε αυτό. Να. Και δεν περάσανε ούτε 24 ώρες όταν ήρθανε οι απανταχούσες που λένε από το Βερολίνο ότι ξεχάστε το. Να. Δεν είναι για μας αυτά. Λοιπόν, τώρα, αν προσέξατε στα ρεπορτάζ και στην ειδησιογραφία από τις αποφάσεις, θα δείτε ότι αυτό είναι το λιγότερο αναφερόμενο γεγονός. Γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν θέλει να αποδεχθεί ότι έσπασε τέλος πάντων το Άγιο Δισκοπότηρο εδώ, γιατί η αμοιβαιοποίηση του χρέους ήταν το τελευταίο όριο στο οποίο, ας το πούμε, ο εθνικός χαρακτήρας των υποχρεώσεων είχε σπάσει τα μούτρα του. Ναι, έτσι. Σωστό. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, όσο αφορά τις αποφάσεις, έχουν επίσης ενδιαφέρον, γιατί παρότι περάσανε, παρότι φτιάχτηκε το ταμείο αυτό, αν δει κανείς το σύνολο, τη σύνθεση της εικόνας, θα παρατηρήσει ότι οι χώρες οι οποίες έχουν περισσότερο από κάθε άλλον ανάγκη τα χρήματα αυτά, όπως για παράδειγμα η Ιταλία και μάλιστα άμεσα, είναι υποχρεωμένες να γυρίσουν πίσω και να πάνε να ζητήσουν λεφτά από τον ESM. Να δανειστούν τώρα από τον ESM με δάνεια γέφυρα, μέχρι το ταμείο να συγκροτηθεί, μέχρι να δοθούν τα επιδοτούμενα προγράμματα. Τα οποία θα είναι γύρω, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 390 γύρω στα... δις. Όχι, χρονικά. Νομίζω στα μέσα του 2021 θα αρχίσουν στην να καλύτερη περίπτωση. Μέσα με τέλη. Ναι, μέσα με τέλη. Άρα γι' αυτό λες θέλει τη γέφυρα, ναι, από τον ESM. Να πούμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή η Ιταλία αυτή τη στιγμή, τους επόμενους δύο μήνες, χρειάζεται για το δημοσιονομικό της, ναι, πώς το λένε, έλλειμμα τώρα, ναι, χρειάζεται γύρω στα 27 δις, αν κρίνω από αυτά που δημοσιεύονται τώρα στον, okay, Ιταλικό τύπο. Ναι. 27 δις. 27 δις δεν μπορεί να τα έχει από αλλού. Δεν μπορεί να τα πάρει από τις αγορές. Γιατί μπορεί να τα πάρει. Ναι, όχι, τα επιτόκια αλλά θα είναι πολύ ψηλά. Χαμηλά είναι, αλλά είναι τόσο μεγάλο το χρέος που κάθε σταγόνα, είναι 2-3 εκατομμύρια, κάθε σταγόνα που προστίθεται όσο αφορά την εξυπηρέτησή του, το κάνει ανυπόφορο για την ύπαρξη της κυβέρνησης. Και εδώ υπάρχει μια πολιτική διάσταση που πιθανότητα θα την έχουμε προσέξει. Το 5, πώς το λένε, το Δημοκρατικό Κόμμα. Το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι, που είναι εκτός κυβέρνησης, ναι, αλλά έμεσα υποστηρίζει την κυβέρνηση Κόντε. Την επόμενη μέρα της συμφωνίας των Βρυξελών έβαλε θέμα στη Βουλή ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάει να πάρει λεφτά από τον ESM, όσο είναι καιρός και να μην χρεοκοπήσει το κράτος. Αυτό το διάβασε ένα άρθρο του Χατζιωσήφ στην Εποχή, ναι, που είπε αυτό το πράγμα και διάβασε επίσης ότι και η Κονφιντούστρια, η Ένωση Εργοδοτών. Ναι, ο ΣΕΒ, ας πούμε. Ναι, ακριβώς, ο Ιταλικός ΣΕΒ, και αυτοί πιέσανε προς το να πάρουν χρήματα, ναι, από γιατί το η τρύπα είναι πλέον ανοιχτή. Και θα πάρουν χρήματα από τον ESM με βάση τη συμφωνία που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή, το Eurogroup μάλλον, πριν κανένα δίμηνο-τρίμηνο. Ναι, εκεί είναι εκείνο το πακέτο των 400. Θα πάρει 2% μέχρι 2% του ΑΕΠ σου, και δεν, ναι, θα είναι μνημόνιο θεωρητικά, αλλά θα είναι κυρίως για να πας να καλύψεις τα. Είναι μνημόνιο. Ενώ δεν θα είναι έχει. Μνημόνιο. Κοντισιονάλιτε θα υπάρχει. Τα προγράμματα του ESM για τον COVID είναι. Πάντα είναι με κοντισιονάλιτε. Είναι copy-paste τα αντίστοιχα προγράμματα του Δουνουτού. Copy-paste. Σαφώς. Άρα ο λόγος που ο Κόντε δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα είναι ότι αν το κάνει θα αυτοκτονήσει πολιτικά την επόμενη μέρα. Έχει μέσα λιτότητα στην πραγματικότητα. Ναι, για φαντάσου τώρα να πιέζει, ας το πούμε, ο Τσίπρας το Μητσοτάκη να πάει να πάρει λεφτά από τον ESM και την επόμενη μέρα που θα τα πάρει θα του πει μας άβλες πάλι στο τέταρτο μνημόνιο. Γιατί θα μου πεις τώρα δεν έχει μνημόνιο, αλλά λέω. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ένα πολιτικό παιχνίδι. Μισό λεπτό να πω, ναι, κάτι. Ναι. Πίσω από την υπόθεση της, πέρα από αυτά που είπε ο Γιάννης, ναι, με τα οποία συμφωνώ,
Υπάρχει ένα ζήτημα γύρω από όλη αυτή τη θεωρία της αμοιβαιοποίησης του χρέους. Πρακτικά είναι μια κεντσιανή αντίληψη. Mm. Και σήμερα τα επίσημα κέντρα είναι καθόλου κεντσιανά, συντηρητικά κεντσιανά, η νέα μακροοικονομική συνένεση. Όσοι ονειρεύονται την νεοφιλελεύθερα μέτωπα και τέτοιες ανοησίες, δεν έχουν καταλάβει ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι στο... έχει καταρρεύσει πλήρως και είναι σε κάποιο πηγάδι αυτή τη στιγμή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Mm. Η ιδέα ποια είναι, ότι μέσω της πιστωτικής επέκτασης, αυτό που με πιο σύνθετο και πλήρη και ρεαλιστικό τρόπο στο μαρξισμό θα λέγαμε τη λειτουργία του πλασματικού κεφαλαίου, ο καπιταλισμός μπορεί να ξεπεράσει τις κρίσεις του. Αυτή είναι μια πάγια αντίληψη, της κεντσιανή αντίληψη. Δεν ισχύει για τον μαρξισμό και δεν ισχύει και στην πραγματικότητα. Ουσιαστικά η πιστωτική επέκταση και η χρήση του πλασματικού κεφαλαίου τι μπορεί να κάνει, όχι να αποτρέψει την κρίση, να τη μεταθέσει, να την φέρει πιο πίσω, ενδεχομένως να κάνει λίγο πιο εύκολη την έξοδο από αυτήν, αλλά τα προβλήματα θα συνεχίσουν να συσσωρεύονται κάπου παραπέρα στο μέλλον. Άρα δεν είναι μια σωτήρη αντίληψη όπως επαγγέλλεται ο κεντσιανισμός, και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα στην παγκόσμια κρίση του 1973 όταν κατέρευσαν και οι κεντσιανοί τότε ορθοδοξία. Ένα αυτό. Με αυτή την έννοια δεν είναι πανάκια αυτή η ανάπτυξη του χρέους που γίνεται με πάμπολους τρόπους, και βέβαια αυτό το κάνουν πρώτοι και μεγαλύτεροι στις Ηνωμένες Πολιτείες, και προσπαθεί με αντιφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση να το ακολουθήσει με τις εξής αντιφάσεις: ότι αν το παρακάνει δεν έχει τους βαθμούς ελευθερίας που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το δολάριο είναι παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Το ευρώ είναι ο φτωχός συγγενής που θα ήθελε να πάρει τη θέση του δολαρίου. Το δολάριο, επειδή είναι όμως αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, έχει περιθώρια να παίξει με πιστωτικές επεκτάσεις πλασματικού. Χωρίς να αυξηθεί ο πληθωρισμός, ας πούμε, να πάει στα ύψη. Όχι μόνο, και χωρίς να κινδυνεύει άμεσα η πρωτοκαθεδρία του. Το ευρώ που θέλει να διεκδικήσει αυτή την πρωτοκαθεδρία, αν βγει ως ένα αδύναμο νόμισμα, γιατί βασίζεται σε πιστωτικές επεκτάσεις, χρέη και τα λοιπά παραπίσω, έχει τελειώσει στην προοπτική του να αμφισβητήσει το δολάριο. Αυτό όμως έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι η γραμμή της Γερμανίας που είναι φιδωλίας προς αυτά έχει και έναν ορθολογισμό υπό αυτή προφανώς την έννοια. Προφανώς έχει. Όποιος θεωρεί ότι η γραμμή της γερμανικής αστικής τάξης είναι παράλογη ή ανοησία που ακούγεται από διάφορους ρεφορμιστικούς κύκλους, ο νεοφιλελευθερισμός που οδηγεί τον καπιταλισμό, τον κόσμο και τον καπιταλισμό στην κατάρρευση, αυτά είναι ανοησίες. Υπάρχουν σκληρές και πολύ ορθολογικές λογικές από πίσω. Πρώτο ζήτημα επομένως, ότι αυτή η δυνατότητα, η αύξηση των δυνατοτήτων με αντιφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε έκδοση χρέους και μάλιστα αμοιβαίου χρέους, γιατί μέχρι τώρα αυτό γινόταν με εθνικά όρια και εθνικούς περιορισμούς, δεν λύνει το πρόβλημα της κρίσης μακροπρόθεσμα. Μπορεί να εξομαλύνει για μία περίοδο, θα το διωγγώσει παρακάτω. Ένα. Δεύτερον, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενιαίο κράτος και μπορούν να τα κάνουν αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και να λέει περί ευρωπαϊκής ταυτότητας, ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και διάφορες τέτοιες ανοησίες, είναι ουσιαστικά μια συνομοσπονδία υπό την ηγεμονία ενός πυρήνα, αλλά πάντα είναι μια συνομοσπονδία εθνικών κρατών σε μια περιοχή του κόσμου που στην οποία κατεξοχήν γεννήθηκαν τα εθνικά κράτη. Με αυτή την έννοια, ακόμα και όταν παίρνει τέτοια μέτρα, τα παίρνει με πάρα πολλές αντιφάσεις, εξού και η Μέρκελ έλεγε ποτέ στη ζωή μου, αλλά το δώσε λίγο. Αλλά ουσιαστικά η λέσχη των φιδωλών που βγήκε είναι με γερμανικό χάιδεμα από πίσω, στην τωρινή συμφωνία, και γι' αυτό το πράγμα παρακάτω ή θα μαζευτεί, ή αλλιώς η υπόθεση του ευρώ και οι όποιες ελπίδες αμφισβήτησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Αμερικάνικης Ηγεμονίας θα πάνε περίπατο. Ωραία. Εκτός και αν καταρρεύσει η Αμερικάνικη οικονομία, που είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Πες κάτι και μετά να κάνουμε ένα σχολείο. Ένα μόνο σημείο ήθελα να πούμε το εξής. Να φανταστούμε έναν κόσμο στον οποίο
με τους όρους της προηγούμενης εβδομάδας η Ευρώπη θα αποτύγχανε, δηλαδή η αστική τάξη στην Ευρώπη παρά τις διασπάσεις της, θα αποτύγχανε να οδηγηθεί σε μια απόφαση συγκρότησης αυτού του ταμείου. Η επόμενη μέρα θα ήταν η μέρα του COVID της αποκάλυψης. Ναι. Της κατάρρευσης, ναι. Της απόλυτης κατάρρευσης. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να αποτύχει? Άλλο να γίνει ένα νέο, ένα νέο συμβούλιο μετά από μια εβδομάδα να αποτύχει. Δεν υπήρχε αυτή η περίπτωση να παραταθεί, και για το λόγο αυτό, εάν ισχύουν οι κακές γλώσσες, τέλος πάντων οι δημοσιογραφικές, οι οποίες λένε ότι η συμφωνία αυτή που, όπως είπες προηγουμένως, έγινε με, παρά τις αντιρρήσεις των λεγόμενων φιλολών, ήταν ήδη υπό την σκέπη της Μέρκελ και του Μακρόν, ανεξάρτητα από το τι λέγανε, τι γράφανε και όλα τα σχετικά. Αν δει κανείς αυτή τη συμφωνία, το ταμείο που υποτίθεται ότι διασφαλίζει τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, σε εισαγωγικά η λέξη εδώ, ναι, από την καραντίνα, ανάκαμψη όχι από την κρίση, από την καραντίνα, είναι ένα πλαίσιο που στη σύνθεσή του οδηγεί σε ένα δημοσιονομικό ζουρλομανδία ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε πάνε για δάνεια στον ESM, είτε χρησιμοποιήσουν τις επιδοτήσεις του Ταμείου όσοι αντέξουν και φτάσουν μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Ωραία. Θα το δούμε τώρα πιο αναλυτικά στο δεύτερο, ναι, μέρος. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με το τραγούδι. Ναι, να κάνουμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα. Ωραίο. Freedom. He's got a snapshot.
μιλήσουμε πιο ειδικά, αν και ήδη το συζητήσαμε, θα μιλήσουμε πιο ειδικά και πιο αναλυτικά για τη συμφωνία του, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που επετεύχθη πριν δύο μέρες. Κλείσαμε το πρώτο μέρος ρωτώντας τον Γιάννη είπε ο Γιάννης μάλλον, τι θα γινόταν αν δεν γινόταν αυτή η συμφωνία και θα γινόταν ένας χαμός στην πραγματικότητα, θα κατέρει όλο το σύστημα. Και το δικό μου ερώτημα είναι, θα μπορούσε να μην υπάρξει συμφωνία, και δεν μιλάω φυσικά για αυτό το Σαββατοκύριακο, μιλάω γενικά. Εγώ έχω μαζέψει κάποια στοιχεία, ψάχνοντας, επειδή νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουν οι καλεσμένοι εδώ πέρα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά βάση είναι οικονομική ένωση και κατά βάση κάνουν κουμάντο οι μεγάλες πολυεθνικές. Κάθισα και κοίταξα τι λένε οι δύο μεγάλοι σύνδεσμοι εργοδοτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το European Roundtable of Industrialists και το Business Europe, που στο πρώτο, το ERT αλλιώς, είναι αντιπρόεδρος ο Παπαλεξόπουλος της Τιτάν, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρο, έγινε και πρόεδρος του ΣΕΒ, το οποίο στις 16 έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία στήριζε την απόφαση, την πρόταση της Κομισιόν, η οποία ήταν πιο γενναιόδορη από την τελική απόφαση που πήραν οι ηγέτες. Δηλαδή οι 55 μεγαλύτερες CEOs της Ευρώπης, μεγαλύτερες πολυεθνικές της Ευρώπης, θέλαν αυτή τη συμφωνία. Το Business Europe επίσης. Αν και εδώ πέρα να πω, που έχει ενδιαφέρον, ότι σε μια απόφαση του Business Europe πριν ένα μήνα, όταν είχε ανακοινωθεί η πρόταση της Κομισιόν, είχε διαφοροποιηθεί από τους 35 συλλόγους εργοδοτών που είναι μέλη του Business Europe, ο μόνος ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί και είχε βάλει ένα αστερίσκο στην απόφαση ότι δεν στηρίζει αυτό το συγκεκριμένο παράγραφο, ήταν ο Σύλλογος Γερμανών Εργοδοτών. Όχι ο Σύλλογος Γερμανών Βιομηχάνων, ο οποίος τη στήριξε, ο Σύλλογος Γερμανών Εργοδοτών, ο οποίος εκπροσωπεί και μικρομεσαίες εταιρείες γερμανικές, οι οποίες είναι πάντα πολύ πιο φιδωλές. Και άρα εδώ βλέπουμε, ας πούμε, και μια σύνδεση τμήματων της γερμανικής άκουσας τάξης με τμήματα του γερμανικού πολιτικού κατεστημένου, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Γερμανικό Δικαστήριο και άλλα τμήματα, ακόμα και στο ΤΣΕΝΤΕΟΥ και στο ΤΣΕΣΟΥ, και τις τέσσερις φιδωλές χώρες που αναφέραμε, δηλαδή είναι περίπλοκοι οι δεσμοί. Κάτι ακόμα, η Κονφιντούστρια και η Μεντεύ, η Ιταλική και η Γαλλική Ένωση Εργοδοτών, Βιομηχάνων κτλ. Και αυτοί είχαν ταχθεί από την αρχή υπέρ του ταμείου αυτού. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μεγάλοι καπιταλιστές της Ευρώπης, οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν πολύ στενά συμφέροντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά με την Ευρωζώνη, θέλανε αυτή τη συμφωνία. Οπότε κατά τη γνώμη μου θα ήταν κάπως παράδοξο να μην γινόταν κάποια συμφωνία. Αυτό που έπαιξε ρόλο απλά ήταν το πώς θα κατανεμηθούν τα βάρη αυτής της συμφωνίας. Οπότε εδώ θα ήθελα, Γιάννη, αν μπορείς και αν έχεις εικόνα, να μας πεις, ας πούμε, σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, πόσο χειρότερη ήταν η απόφαση που βγήκε, που ελήφθη τη Δευτέρα τα ξημερώματα, πότε ήτανε? Την Τρίτη. Εδώ ίσως πρέπει να κάνουμε μία μικρή παρένθεση και να υπενθυμίσουμε κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, από την ώρα δηλαδή που ξέσπασε η κρίση, μάλλον που η κρίση έδειξε τις διαστάσεις της από το Σεπτέμβρη, ας το πούμε, του 2019, και βγήκε ο Ντράγκη και έβαλε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία συνεδρίαση που συμμετείχε και χωρίς ομοφωνία να υποσχεθεί ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και των κυβερνήσεων έμεσα με την αγορά ομολόγων. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε το εξής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και κάθε κεντρική τράπεζα, δεν χαρίζει λεφτά, αν και το έχει κάνει εν μέρη τώρα η ΕΚΟΥΤΟΥ, δίνοντας δάνεια με αρνητικά επιτόκια. Δίνει δάνεια. Όταν λοιπόν σε συνθήκες επιδείνωσης της κρίσης ήρθε και έσκασε η πανδημία και μπλοκάρισε τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και τις εμπορικές συναλλαγές, σταματήσαν όλες οι διεθνείς αλυσίδες τροφοδοσίας και όλα τα σχετικά, αυτό που η καπιταλιστική οικονομία είχε απόλυτη ανάγκη για να ξαναξεκινήσει δεν ήταν καινούργια δάνεια, γιατί μέσα στα δάνεια ήταν ήδη μέχρι το λαιμό, όποιο λαιμό, μέχρι πάνω από το λαιμό, πάνω από το κεφάλι. Και τα κράτη και ιδιωτικό τομέα. Είχε ανάγκη από δωρεάν λεφτά.
και τα δωρεάν λεφτά δεν τα δίνουν οι κεντρικές τράπεζες, τα δίνουν οι κυβερνήσεις, τα κράτη. Δημόσιο, το δημόσιο χρήμα δηλαδή. Αυτό που έκανε και ο Τραμπ στην Αμερική. Αυτό λοιπόν που ήρθε να κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν, το σχέδιο ήταν να, όχι να δώσει δάνεια για να κρατήσει ζωντανούς αυτούς που μισοαναπνέανε, αλλά να δώσει χρήματα για την επανεκκίνηση της οικονομίας που είχε σταματήσει. Ήταν δηλαδή, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Ήταν αδύνατο να κάνουν πίσω. Ωραία. Ήταν αδύνατο να κάνουν πίσω. Σκεφτείτε ότι τώρα στην Αμερική ετοιμάζονται, συζητάνε ένα δεύτερο ή τρίτο πακέτο δημοσιονομικό, νομίζω γύρω στα 2-3 πάλι δολάρια. Καλά, θα μου πεις αυτό, έχει δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί τελειώνει το προηγούμενο τώρα τέλη του μήνα, δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες καλά σωστά, και επίσης επειδή έρχονται και εκλογές. Στην Ευρώπη λοιπόν δεν υπήρχε περιθώριο να κλωτσίσουν τον μπαλάκι παρακάτω. Δεν λέω ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αρχίσει να πετάει λεφτά από τα παράθυρα. Απλά είχε όρια η πανέμβασή της. Είχε όρια. Δεν το είχε πει και η Λαγκάρντ, δεν το είχε πει αυτό και μετά το μάζεψε. Το είχε πει ακριβώς. Και η Λαγκάρντ ήταν ενήμερη. Γι' αυτό και βγήκε και υποστήριξε το ταμείο αυτό και την πρόταση πριν καν συμφωνηθεί. Αν δει κανείς τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΟΤΟΥ, δηλαδή, είναι σαφές ότι η εντολή ήταν μέχρι εδώ περιμένουμε. Κάντε αυτό που πρέπει και εμείς θα έρθουμε στη συνέχεια αρρωγός αυτής της προσπάθειας. Ναι. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν οι κεντρικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από εδώ και πέρα. Ωραία. Πάμε τώρα πιο συγκεκριμένα στο ταμείο. Ναι. Αυτή η πρόταση της Κομισιόν ήταν 750 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 250 θα ήταν δάνεια και τα 500 θα ήταν προς τις χώρες που έχουν ανάγκη και τα 500 δισεκατομμύρια θα ήταν επιδοτήσεις. Πρώτα απ' όλα να το διευκρινίσουμε. Δωρεάν χρήμα δηλαδή. Ναι, δωρεάν χρήμα. Δηλαδή όπως είναι και το ΕΣΠΑ με έναν τρόπο. Μπράβο, ωραία. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι. Το έχουμε πει εμείς, αλλά να το διευκρινίσουμε. Αυτά τα χρήματα, και το θέτω και ως ερώτημα, να μας πείτε και το μηχανισμό, ο Σταύρο ή η Γιάννη. Αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα τα οποία θα τα βγάλει η Μέρκελ από την κεντρική της τράπεζα και θα τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι χρήματα τα οποία θα τα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αγορές. Δηλαδή θα είναι δανεικά τα οποία θα δανειστούν μετά ή θα δοθούν, τα οποία θα πρέπει να αποπληρωθούν. Αυτό το μηχανισμό μπορείτε να τον εξηγήσετε, γιατί πάντα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτά στις αγορές κτλ. Είναι λίγο ασαφής. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει ακριβώς, τι εγγυήσεις θα γίνουν κτλ. Δεν ξέρω, Σταύρο, θες να πεις. Είναι σχετικά απλό. Το κάνει ήδη ο ESM, αυτός από τον οποίο δανείστηκε, δώσαν τα δάνεια στην Ελλάδα δηλαδή. Η Κομισιόν θα συγκροτήσει ένα μηχανισμό ο οποίος θα εκδίδει ομόλογα στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγγύηση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι 1, για ο επταετής, 1,48 νομίζω, 56, δεν θυμάμαι τώρα. Θα αυξηθεί κάτι, διάβασα ότι θα είναι 0,6% παραπάνω που θα μπουν. Όχι, είναι ο προϋπολογισμός, ο επταετής, ο καινούριος, είναι μέρος της συμφωνίας, έχει περιοριστεί κατά κάπου 100-150 δισεκατομμύρια. Αυτό το 0,6 είναι για το περιθώριο να χρειαστούν και άλλα χρήματα από τα οποία θα πρέπει να φροντίσουν οι χώρες μέλη να τα εξασφαλίσουν. Και όχι όσο αφορά τον προϋπολογισμό, αλλά όσο αφορά το ταμείο. Ναι, ναι, όσον αφορά το ταμείο. Ναι. Τώρα, αυτά τα προφανώς εδώ, όλο το ας το πούμε ο εργαλειακός χαρακτήρας του θέματος είναι όταν έχεις αγορές οι οποίες γεμίζουν, πνίγονται στη ρευστότητα, δηλαδή στο χρήμα που διοχετεύουν οι κεντρικές τράπεζες, προφανώς η ανάγκη επένδυσης σε ασφαλή χαρτιά, πρώτα απ' όλα από τα ταμεία, από τα ίδια τα κράτη κτλ, θα βλέπουν αυτά τα ομόλογα της Κομισιόν σαν λουκούμια, ας το πούμε έτσι. Είναι επένδυση με σίγουρη απόδοση. Τουλάχιστον έτσι. Με υψηλή εξασφάλιση. Ναι. Βέβαια δεν θα πόνταρε κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2058 θα υφίσταται. Εδώ τώρα βάλεις ένα θέμα. Γιατί όταν αναλαμβάνουν από κοινού την ευθύνη αποπληρωμής και μάλιστα μέσω των προϋπολογισμών, οι οποίοι βέβαια θα τροφοδοτηθούν, αυτή είναι η άλλη υποχρέωση, με νέους φόρους.
νέους φόρους που θα πρέπει να περάσουν τα κράτη-μέλη στις οικονομίες τους. Η Κομισιόν δεν προτείνει και νέους δεν πρότεινε στην πρότασή της και νέους φόρους φόρους ευρωπαϊκούς για να χρηματοδοτηθεί. Αυτοί οι ευρωπαϊκοί φόροι είναι αυτοί που θα... Περιβαλλοντικούς, κλιπούς. Για την ψηφιοποίηση. Για το, πώς το λένε, για τις εκπομπές άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα. Αυτοί οι φόροι, πέρα από το ΦΠΑ που υπάρχει, το μέρος του ΦΠΑ που πάει εκεί, θα συσσωρεύσουν, υποτίθεται, το ποσό εκείνο το οποίο, αν θυμάμαι καλά, θα αποπληρώνεται κατά 7,5% κάθε, δεν θυμάμαι τώρα κιόλα, στην περίοδο προϋπολογισμό ή αέτος, δεν το θυμάμαι. Ναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς η αποπληρωμή θα γίνει με χρήμα το οποίο θα συγκεντρωθεί, υποτίθεται, στο διηνεκές, γιατί όταν μιλάμε για 2058... Είναι ζήσε μάι μου να φάσει τριφύλι. Βέβαια, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Ωραία. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν, όπως είπα και πριν, ήταν 500 δις επιδοτής, 250 δις δάνεια. Η νέα η απόφαση τώρα που ελήφθη, και τα περισσότερα από αυτά θα πηγαίνανε 510, βλέπω εδώ, 560 δις, θα πηγαίνανε σε αυτό το ταμείο της ανάκαμψης κτλ. Ναι. 560 δις το θα πηγαίνανε εκεί πέρα. Το οποίο υποτίθεται ότι θα κάλυπτε ανάγκες των χωρών αντιμετώπισης της κρίσης του COVID. Της πανδημίας, ναι. Και έχει ενδιαφέρον η αναλογία, γιατί έχει και μια συμβολική αξία. Ήταν λοιπόν, με βάση την απόφαση της Κομισιόν, την πρόταση της Κομισιόν, ήταν 250 δις δάνεια, σε αυτό το ταμείο θα πηγαίνανε, θα έδινε μάλλον αυτό το ταμείο, και 310 επιδοτήσεις. Άρα οι επιδοτήσεις ήταν περισσότερες από τα δάνεια. Με την απόφαση που ελήφθη τώρα, οι επιδοτήσεις θα ήταν περισσότερες από τα δάνεια. Ναι, απλώς είπε στους αριθμούς. Στην πρόταση της Κομισιόν. Ναι. Στην πρόταση της Κομισιόν ήταν 250 δάνεια, 310 επιδοτήσεις. Άρα οι επιδοτήσεις ήταν μεγαλύτερες στην πρόταση της Κομισιόν. Τώρα αντεστράφει αυτό. Η αρχική πρόταση ήταν 500 επιδοτήσεις, 250 δάνεια. Μιλάω για το ταμείο. Το ταμείο αυτό δεν. Το ταμείο. Ναι, όχι. Η πρόταση της Κομισιόν, τα 750 δις, είχε μέσα το ταμείο, το οποίο θα είχε 560 δις budget, και από εκεί και πέρα ήταν και άλλα προγράμματα, όπως το React EU, το Invest EU, στα οποία θα πηγαίναν. Είναι τα προγράμματα θα μοιράζαν το χρήμα. Αυτό διευκολύνει να καταλάβουμε και το πώς θα πάρει τα λεφτά η Ελλάδα. Ναι. Απλά αυτά τα προγράμματα είχαν αυτοτελή χρηματοδότηση από το ταμείο. Εκεί θα πηγαίναν τα άλλα 250 δις. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι τώρα το ταμείο αυτό, στο ταμείο αυτό, με βάση την απόφαση που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα δάνεια θα είναι μεγαλύτερα από ό,τι θα είναι οι επιδοτήσεις. Δηλαδή θα είναι 360, το ταμείο αυτό θα έχει 672,5 δις. Σωστή παρατήρηση, γιατί η άμεση χρηματοδότηση είναι 312,5. Ακριβώς, οι επιδοτήσεις και τα δάνεια είναι 360. 360. Εδώ έχει και ένα συμβολικό περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, φάνηκε ότι στο συμβολικό, ας πούμε, αλλάζει το μείγμα υπέρ. Ας πούμε, έχουμε μια ποιοτική, ας πούμε, η ποσότητα γίνεται ποιότητα, που λέμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου. Και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Σταύρο, αυτοί οι τέσσερις οι φιδωλοί που λένε, οι Frugal Four, στους οποίους προσθέθηκε και η Φιλανδία, η οποία πάντα ήταν φιδωλή, δεν ήξερα γιατί μέχρι τώρα δεν είχε εμφανιστεί, ήταν μάλλον ένα asset το οποίο εμφανίστηκε τώρα στις διαπραγματεύσεις, δεν ήταν στους τέσσερις, είναι ο πέμπτος. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις χώρες, οι δύο μάλιστα από όσο ξέρω δεν είναι καν στο ευρώ, και αν έχεις κάποια εικόνα γιατί, ποια λογική υπάρχει απέναντι, που εξηγεί τη δικιά του στάση, μιας και είπε ο Γιάννης πριν, και το είπα και εγώ, ήταν μια λογική αναγκαιότητα να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις, γιατί δεν έβγαινε αλλιώς το πράγμα, δεν έβγαινε αλλιώς. Άρα ποια ήταν η λογική τους, τι εκπροσωπούσαν. Εντάξει, για να καταλάβει κανείς όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν και κομπάρσους, έχουν και βασικούς παίκτες, έχουν και μαριονέτες, έχουν και καραγκιοζοπαίκτες που ρυθμίζουν την παράσταση πίσω από την Κουίντα. Πρέπει να έχει μια ορθή κατανόηση του τι είναι η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι μια ημπεριαλιστική ενοποίηση, δηλαδή προσπαθεί να φτιάξει έναν παγκόσμιο πόλο μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, να διεκδικεί στην ηγεμονία από άλλους πόλους, εν προκειμένου κυρίως της ΗΠΑ. Η ιδιομορφία της είναι ότι αποτελείται από εθνικά κράτη. Αυτή η ιδιομορφία είναι και το μεγάλο της πρόβλημα, γιατί εθνικά κράτη έχουν και εθνικές αστικές τάξεις από πίσω, ακόμα και με τα διεθνοποιημένα τμήματά τους.
Και επίσης αυτές έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, είτε σε μείζωνα ζητήματα, είτε και σε ίσονος σημασίας ζητήματα, είτε σε στρατηγικά, είτε σε τακτικά ζητήματα. Γι' αυτό ακριβώς έχει όλες αυτές τις αντιφάσεις. Τώρα, πολύ συνοπτικά, η κάθε τέτοια ενοποίηση χαρακτηρίζεται από ανισομέρεια, από ανισόμετρη ανάπτυξη. Αλλιώς μπορεί να τη διαχειριστεί ένα μεγάλο ενιαίο κράτος αυτή την ανισόμετρη ανάπτυξη, αλλιώς ουσιαστικά μια συνομοσπονδία κρατών υπό την ηγεμονία κάποιων. Έτσι, όταν χρεοκόπησε η πολιτεία της Καλιφόρνια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, την έσωσε το αμερικανικό δημόσιο. Όταν ήταν ουσιαστικά χρεοκόπηση η χώρα μας, το αν θα σωζόταν και με τι όρους δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, θα σωζόταν σε εισαγωγικά, έτσι. Θα είχε δανειακή βοήθεια κτλ. Ενώ στην περίπτωση της Καλιφόρνια ήταν μεταφορά δημοσιονομικών πόρων. Απλό και καθαρό, τίποτα παραπάνω. Όπως έχει συμβεί και στην Γερμανία πολλές φορές. Δεν δόθηκαν δάνεια στην Καλιφόρνια να τα αποπληρώσει με conditionality στο Νατάλιο κτλ. Ενιαίο κράτος είναι. Είναι σαν να συμβεί μια καταστροφή στο νομό Γρεβενών. Δεν θα είναι αν θα τον δανείσει ο νομός της Αττικής, ή αν θα τον δανείσει η Αττική, η Θεσσαλονίκη με όρους και τι θα επιστρέψει και τα λοιπά. Είναι δημοσιονομικές μεταφορές μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει και ταλανίζει μονίμως την ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία ακριβώς λόγω αυτής της ανισομέρειας στην ανάπτυξη που έχει, η οποία ανισομέρεια τονίζεται από εθνικά όρια, εθνικά σύνορα και εθνικά κράτη, είναι και πιο δύσκολα διαχειρίσιμη. Τώρα, πολύ χονδρικά, εντάξει, στη βιβλιογραφία διαιρείται σε δύο βασικές ομάδες, αυτό που ονομάζεται Ευρωκέντρο και Ευρωπεριφέρεια, δηλαδή ένα πυρήνα κρατών που είναι καταρχήν βιομηχανικές χώρες, γύρω από τη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό. Είναι βιομηχανικές χώρες, έχουν αρκετά παραπλήσιες και συμπληρωματικές παραγωγικές δομές και επίσης η οικονομική τους κύκλη είναι σχετικά συντονισμένη, δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Και την Ευρωπεριφέρεια, παλιά ήταν οι χώρες του Νότου μόνο, τώρα είναι και μια σειρά άλλες χώρες στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη. Οι οποίες όμως έχουν άλλα χαρακτηριστικά, γιατί συνδέονται, ας πούμε, στο άρμα της Γερμανίας οικονομικά. Και ναι και όχι. Εννοώ δηλαδή ότι... Και ναι και όχι. Η Πολωνία έχει όμοια χαρακτηριστικά, αλλά δεν συνδέεται στο άρμα της Γερμανίας ακριβώς. Και μάλιστα... Δεν έχει οικονομικούς δεσμούς στενούς, δηλαδή με τις αλυσίδες αξίας. Όχι ακριβώς. Γερμανικές. Όχι ακριβώς. Και σίγουρα πολιτικούς δεν έχει. Έτσι. Είναι το πολιτικό ρήγμα είναι πολύ έντονο. Οι σχέσεις της πολωνικής αστικής τάξης είναι περισσότερο με πέρα από τον Ατλαντικό, okay, τη ΣΥΠΑ και την Αγγλία, και με σταθμό την Αγγλία, παρά με το πιο κοντινό Βερολίνο. Αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Χονδρικά δύο βασικές ομάδες με παραλλαγές. Και η κάθε μια ομάδα από αυτές, η βασική ομάδα, το Ευρωκέντρο, έχει και τις μαριονέτες της στην άλλη ομάδα που παίζουν κατά καιρούς ρόλο. Αυτό, η βασική ομάδα, ο βασικός πυρήνας στο Ευρωκέντρο, είναι αυτό που κατά εξοχήν οδήγησε την αντίληψη για μια υπεριαλιστική ενοποίηση που δυνητικά θα απειλούσε την αμερικανική ηγεμονία, την αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Και αυτό προσπάθησε να το οργανώσει με μια εξαιρετικά αυστηρή και στοχοπροσιλωμένη λογική. Οι χώρες της Ευρωπεριφέρειας μπήκαν περισσότερο, όπως για παράδειγμα η ελληνική αστική τάξη, θεωρώντας ότι μέσω ενός γάμου, έστω και ως φτωχός συγγενής, με πιο αναπτυγμένους καπιταλισμούς θα αναβαθμιζόντουσαν στην υπεριαλιστική πυραμίδα. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εν τέλει υποβαθμιστήκανε. Αλλά για δεκαετίες είχε κάποια η ελληνική αστική τάξη με φθηνό δανεισμό, είχε δυνατότητα επέκτασης. Τα νούμερα πηγαίναν καλά, αλλά η δομή της οικονομίας πήγαινε άσχημα. Έτσι, με αποτέλεσμα μετά αυτό φαίνεται, την
καταράκωσή της. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στις διάφορες μελέτες για το βαθμό σύγκλησης απόκλησης μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών, που δείχνουν αρκετά αποκαλυπτικά πράγματα. Επομένως, το Ευρωκέντρο πάντα προσπαθούσε να βάλει αυτό το στόχο του. Γι' αυτό άλλωστε μπήκε σε αυτή την ιστορία και οικοδόμησε αυτή την ενοποίηση, να την κάνει ένα παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλο και να διεκδικήσει δυνατόν την ηγεμονία από τη ΣΥΠΑ. Αλλιώς, για κάτι λιγότερο, μπορούσε να το κάνει και κάθε μια χώρα από αυτές από μόνη της ή με τις όμοιές της. Δεν θα έκανε διευρύνσεις, δεν θα πρόσθετε πράγματα που ήταν βαρύδια. Άρα προσπαθεί να κρατήσει τη συνοχή αυτού του εγχειρήματος. Βέβαια, οι αντιφάσεις είναι πολύ μεγάλες, πιέζεται από τα προβλήματα και τα δικά των χωρών του Ευρωκέντρου, αλλά ιδιαίτερα τα πιο ξυμένα προβλήματα των χωρών της Ευρωπεριφέρειας, και σε αυτά παρεμβαίνει βέβαια και ο αμερικάνικος συμπεριαλισμός. Δηλαδή, οι απόψεις του Ντράγκη για την εισαγωγή της ποσοτικής χαλάρωσης, του quantitative easing, και μετά το ότι δέσμευσε ουσιαστικά το μετέπειτα, που είναι η Λαγκάρντ, που είναι Γαλλίδα, είναι περισσότερο Αμερικανίδα παρά Γαλλίδα, για να εξηγούμαστε. Έτσι, σε μία κατεύθυνση, είναι και αμερικάνικος δάχτυλος στην κατεύθυνση του κάντε αυτά που μπορείτε για να σωθείτε, αλλά θα σωθείτε σαν ένας καραγκιός μπερντές, ο οποίος εμάς δεν θα μας απειλήσει, τουλάχιστον σε ορατό ορίζοντα. Δεν θα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω έτσι μπορεί να καταλάβει κανείς το παιχνίδι που παίχτηκε. Η φιδωλή με προσθήκες και αφαιρέσεις ουσιαστικά είναι πάντα στην τροχιά της γερμανικής ολιγαρχίας, ακόμα και όταν η ίδια μπορεί να τους λέει «μα το παρακάνετε» ή να υπογράφει μία δήλωση με τον Μακρόν. Αλλά παίζανε ένα ρόλο αυτοί, κάναν τον κακό μπάτσο, ας βεβαίως, πούμε, με μία βεβαίως έννοια. Και το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν άσχημο για μέρος τους. Το είπε νομίζω πολύ καθαρά ο Γιάννης, αν δεν γινόταν κάτι, κάποιας μορφής ελεγχόμενη αμοιβαιοποίηση του χρέους, ο ευρωπαϊκός καραγκιός Μπερντέ θα τεινάζονταν στον αέρα σε άμεσα ορατό. Οικονομικά μέλλον και πολιτικά. Προφανώς. Δηλαδή και προφανώς πολιτικά στην Ιταλία έχει να αρχίσει. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Άρα εκεί κάτι έπρεπε να δώσουν. Το δώσανε με τους πιο αυστηρούς και με τους πιο κοντά στα δικά τους πρότυπα όρους και με τους μεγαλύτερους περιορισμούς και να το τραβήξουν πίσω. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι επιχορηγήσεις, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων, συγγνώμη, είτε δανείων, έχουν χρονικό ορίζοντα, δεν είναι σαν τα ΕΣΠΑ που είχε ένα ποσό που ήταν για αυτή τη χώρα ή το έπαιρνε, όσο έπαιρνε από αυτό έμενε σε σένα. Αν σε ένα χρονικό ορίζοντα δεν το πάρεις, θα μετακινηθεί σε άλλον αυτό το ποσό. Και γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη μανία και πρεμούρα τώρα στην ελληνική αστική τάξη και στην κυβέρνηση να βγάλουν όριμα έργα που να μπορούν να κάνουν γρήγορα εκταμιεύσεις. Όταν για παράδειγμα έρχεται ο Κωστάκης Καραμαλής, ο δεύτερος. Ο τρίτος. Ναι, ο Κωστάκης ο δεύτερος. Α, εντάξει. Και λέει να φτιάξουμε flyover περιφερειακή Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, άλλα ντάλα, αυτό έχει πρόβλημα μια χώρα που είναι ουσιαστικά στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ναι. Είναι κάποια έργα μεγάλα, όπως και άλλα που συζητιώνται αλλού, που θα δώσουν βέβαια λεφτά, ιδιαίτερα στις κατασκευαστικές εταιρείες και όχι μόνο. Και επίσης όμως είναι όριμα έργα, δηλαδή μπορούν να έχουν ενδεχομένως γρήγορες εκταμιεύσεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κοιτώντας εδώ πέρα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ουσιαστικά οι προτεραιότητες που μπαίνουν είναι να ενισχυθεί η ανάπτυξη, το growth potential, η ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει, να δημιουργηθούν δουλειές και να, αυτό που λέει, οικονομικά και κοινωνικά, ας πούμε, να οι συνέπειες του κορονοϊού να αμβληθούν. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Υπάρχει και το σκέλος ότι θα πρέπει τα χρήματα αυτά να πάνε στην πράσινη οικονομία,
θα παίξουν, λέει, θετικό ρόλο στην αξιολόγηση από τους θεσμούς, αν αυτά τα χρήματα πάνε στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση, το digitalization. Τα οποία τι είναι? Είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της επόμενης δεκαετίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, με έναν τρόπο, ένα μέρος αυτών των χρημάτων θα πάνε ούτως ώστε οι χώρες του Νότου, ιδίως που δεν έχουν αναπτύξει ούτε την πράσινη οικονομία ούτε την ψηφιοποίηση σε επαρκή βαθμό, να μπορέσουν να συγχρονιστούν και να συμβαδίσουν με τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, αυτό θα ήταν μια αναγκαιότητα με έναν τρόπο, ούτως ή άλλως και πριν τον κορονοϊό, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα κοινό βηματισμό. Αυτή ήταν η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχεις κάποια άποψη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό, δηλαδή ως προς το περιεχόμενο εν τέλει αυτών των χρημάτων? Εγώ ήθελα να πω κάτι, ναι, που έχει να κάνει μάλλον με το προηγούμενο σκέλος, ναι, και περνάει σε αυτό που λες. Πράγματι, αυτή η συμφωνία είναι κάτι που απέτρεψε την άμεση κατάρρευση. Σύμφωνοι. Ταυτόχρονα όμως, οι όροι που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία καθιστούν, να το πω έτσι, τις αντιφάσεις που ήδη είχε τροφοδοτήσει η καραντίνα σε συνδυασμό με την κρίση που προϋπήρχε, πολύ πιο έκριθμες. Δηλαδή, και τις οικονομικές και τις πολιτικές. Θέλω να πω ότι, ναι μεν, κράτησε το μαγαζί ανοιχτό, αλλά οι αντιφάσεις στο εσωτερικό του έχουν οδηγηθεί σε ακραία σημεία. Και το χαρακτηριστικό, ακραίο τέτοιο παράδειγμα, είναι η Ιταλία. Και δεν είναι μόνο η Ιταλία. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο οικονομικό, πρέπει να κάνει δάνεια, γέφυρες τα λένε, μέχρι να πάρει τα λεφτά τα δωρεάν. Τα οποία πότε θα τα πάρει? Είπαμε το δεύτερο εξάμεινο, το 10% της προκαταβολής το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Δηλαδή έχει κανένα χρόνο ακόμα. Ναι, αλλά μέχρι τότε πρέπει να μην χρεοκοπήσει. Να μην χρεοκοπήσει. Για να μην χρεοκοπήσει πρέπει να δανειστεί. Πόσα δις μας είπες? Γύρω στα 27 δις είναι των επόμενων δύο μηνών. Ναι. Τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό. Και το οποίο θα προσθεθεί μια... σε πόσα τρεις χρέους, τα δύο ήδη τρεις χρέους που έχει, ναι, η Ιταλία. Ναι, ναι. Και μετά χρειάζεται και άλλα, ναι, για να βγάλει τη χρονιά. Το 20, μην δεν μιλάμε για το 21. Το 20. Κατά συνέπεια, αυτό το γεγονός, επειδή λέω, χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα την Ιταλία γιατί είναι το πιο έτσι ξεκάθαρο, πυροδοτεί και τις αντιφάσεις του πολιτικού αδιέξοδου και της κρίσης εξουσίας μέσα στην Ιταλία αυτή τη στιγμή. Σε σημείο τέτοιο που αναφέραμε δύο παραδείγματα πριν, το Δημοκρατικό Κόμμα που πιέζει για να πάνε να κάνουν τα δάνεια από τον ESM, δηλαδή να υπογράψουν μνημόνιο μέχρι να πάρουν τα δωρεάν λεφτά, την ίδια στιγμή υποβόσκει μια ασφυκτική πίεση, κυρίως από την Κοφιντούστρια, από το ΣΕΒ, να προωθηθεί μια λύση τύπου Παπαδήμου 2011, με επικεφαλής αυτή τη φορά τον Ντράγκη, ο οποίος ως πρωθυπουργό. Ναι. Okay. Ενδιαφέρον. Μιλάμε δηλαδή, ναι μεν, για μια λύση σε εισαγωγικά, η οποία όμως έχει αυξήσει τις εντάσεις στο εσωτερικό. Και γιατί τις έχει αυξήσει? Γιατί απλούστα δεν υπάρχουν λεφτά. Η κρίση δηλαδή έχει φάει όλο το υπόστρωμα ενός πολιτικού συστήματος που ισορροπούσε ήδη επικίνδυνα πάνω σε αυτό. Και δεν είναι τόσο ιταλικό το θέμα. Γιατί στη διάρκεια της καραντίνας και μάλιστα στην αρχή είχαν δει το φως της δημοσιότητας άρθρα στον γερμανικό οικονομικό τύπο, στη Handelsblatt αν θυμάμαι καλά, που παρουσιάζανε την τρομακτική αλληλοσύνδεση ανάμεσα στα προβλήματα της ιταλικής οικονομίας εν μέσω κρίσης, τότε η Λομβαρδία ήταν αποκλεισμένη, σας θυμίζω, λόγω της καραντίνας, και της Βαυαρίας. Γιατί όλη η αυτοκινητοβιομηχανία στο χώρο της Βαυαρίας τροφοδοτείται από την... τα πυρέλη, αυτά. 20.000 αντικείμενα τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για να
φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο στη Γερμανία προέρχονται από τη Λομβαρδία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ήταν σαφής, το παράδειγμα είναι έτσι τόσο χοντρό που δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο για άλλα. Δεν μιλά τώρα για τις τροφικές αλυσίδες, για κτλ. Αλλά... Όχι, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία είναι οι ατμομηχανές. Γι' αυτό και είδες, παρατήρησες πριν, ότι οι Γερμανοί εργοδότες είχαν αυτή την άποψη. Αντίθετα, ο γερμανικός ΣΕΒ ήταν υπέρ της παροχής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακριβώς. Και μάλιστα υπέγραψε... Αυτή, γιατί το βασικό ζήτημα στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, είναι η εσωτερική κοινή αγορά. Γι' αυτήν φτιάχτηκε το ευρώ. Ακριβώς. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα ανατιναχθεί λόγω της αδυναμίας να λειτουργήσει, τέλειωσε και το εγχείρημα ευρώ. Ναι, ακριβώς. Έχουν εδώ λοιπόν ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο σημείο, που μου επιτρέπεις και αυτό, αν και είμαι πολύ λογάς σε αυτό νομίζω. Μια χαρά είμαστε. Στη διάρκεια αυτών των 4 ημερών, μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι άκουγες όλους να μιλάνε, εκτός από τη Μέρκελ. Μέρκελ δεν έχει τίποτα, κάθεται στην άκρη. Και το παράδοξο που μάθαμε εκ των υστέρων βέβαια, από συναδέλφους που ήταν εκεί, ήταν ότι είχε κάτσει κυριολεκτικά στην άκρη και επικοινωνούσε μόνο με τον Μακρόν και με τον Ρούτε. Ο Ρούτε τι πέτυχε μέσα από αυτή την ασφικτική πίεση? Πέτυχε πέραν των αριθμών που αναφέραμε και κάτι άλλο, το περιβόητο φρένο. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα εμποδίζεται η παροχή των επιδοτήσεων εάν μια χώρα θεωρήσει ότι αυτός που έχει πάρει τα λεφτά δεν πληρεί το μνημόνιο. Έχει σοβαρές παρεκκλήσεις, λέει εδώ πέρα. Από το μνημόνιο που θα υπογράψει. Ακριβώς. Από τους στόχους και τα λοιπά. Ακριβώς, λοιπόν. Άρα εδώ πρέπει να δούμε. Βέβαια δεν βάζει βέτο. Δεν είναι βέτο. Δεν μπορεί να βάλει βέτο. Αυτό υποτίθεται. Το είχε προτείνει ο Ρούτε. Ο Ρούτε το είχε προτείνει. Τώρα λέει θα αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι όπως με τους σιωνιστές. Όταν θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι από αυτά που κατακτούσαν, ας πούμε. Κάναν μια επίθεση, πήγαιναν άλλα 10 χιλιόμετρα παρακάτω και μετά, πώς το λένε, διαπραγματευόντουσαν για τα 5 χιλιόμετρα ανάμεσα στο ένα όριο και στο άλλο. Στην ουσία, όλο το θέμα ήταν να μπει ένα ζουρλομανδίας μέσω του φρένου, με το οποίο η Κομισιόν, δηλαδή η Μέρκελ, θα ελέγχει το πώς διαχειρίζονται οι χώρες τα λεφτά αυτά. Δηλαδή τα μνημόνια. Εδώ ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί το είπες πριν, αλλά νομίζω ήμασταν στο διάλειμμα και μετά να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Δηλαδή, τα χρήματα αυτά, οι επιδοτήσεις και τα δάνεια που θα δοθούν από αυτό το ταμείο, όχι από τον ESM που είπαμε πριν, αυτά που θα έρθουν στα μέσα του 2021. Αυτά, οι όρυπ και τα conditionalities, θα είναι, εκτιμάς, και δημοσιονομικά μέτρα? Είναι δημοσιονομικά. Όταν σου λέει ότι θα πρέπει πρώτον να προσανατολίσει την οικονομική σου δραστηριότητα και ανάκαμψη, εισαγωγικά η λέξη πάντα, ναι, στο να περάσει στο 5G, λέω, δεν θα το κάνουν νομίζω γιατί υπάρχουν ήδη ένεξη με την Κίνα κτλ. Κάτι αντίστοιχο, κάτι ναι. Θα πρέπει οι γενικές οικονομία. Γραμμές της οικονομικής δραστηριότητας, της επέκτασης μάλλον της οικονομικής δραστηριότητας, θα γίνει σε τομείς συγκεκριμένους οι οποίοι είναι κεντρικής κατεύθυνσης, κεντρικού σχεδιασμού. Ναι. Για σκέψου λοιπόν. Από τη μια μεριά έχεις τα ομόλογα της χώρας με τα οποία δανείζεται να τα αγοράζει η ΕΚΟΥΤΟΥ. Τα λεφτά που σου δίνει δωρεάν, σε εισαγωγικά, τα δίνει η Κομισιόν με όρους. Τα δάνεια τα δίνει ο ESM ή η Κομισιόν με όρους. Στην ουσία έχει φτιαχτεί πάλι ένας αυτός ο ζουρλομανδίας για τον οποίο συζητάμε, που πνίγει κάθε δυνατότητα, ας το πούμε, στις εγχώριες αστικές τάξεις να λειτουργήσουν με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα. Αυτό είναι ο ορισμός της έκρηξης της αντίφασης ανάμεσα στο διεθνικό, ας το πούμε, της υπερεθνικό της Ευρωπαϊκής Ζώνης και στα συμφέροντα του κράτους των κρατών μελών. Ωραία, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά θα πάμε στο θέμα της Ελλάδας, η οποία κατά τον Πρωθυπουργό απέσπασε 70 δισεκατομμύρια από τη συμφωνία αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό έχει ένα όνομα, λέγεται το μεγάλο ψέμα. Το μεγάλο ψέμα, okay. Μετά το μεγάλο περίπατο δηλαδή. Ναι, μετά το μεγάλο περίπατο, μπράβο. Ωραία, θα το συζητήσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, το Safe European Home. Look out of your window.
Look out of your windows, watch the skies. Read all the instructions with bright blue eyes. We're WASPs, yeah, proud American sons. We know how to clean our teeth and how to strip down a gun, 'cause we're the first state of America. So proud over the dancing heads of the merry patriotic crowd. Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors. We got no leads under the bed, with guns under our pillows, with our 51st states of America. Ha! Watch us revel in our liberty. Well, you can say what you like, but it doesn't change anything. 'Cause the corridors of power, they're an ocean away. We're the 51st states of America. Εδώ συζητούσαμε στο διάλειμμα. Ρώτησα το Γιάννη τον Αγγέλη πόσα από αυτά τα χρήματα που θα δώσει, αυτά τα χρήματα που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το ταμείο αυτό, πόσα χρήματα θα πάρει, αντιστοιχούν στην Ιταλία για τρία χρόνια, έτσι, για τρία χρόνια. Ναι, 2021-2023. Ακριβώς. Είναι, αλλά... Και μου είπες 89 δις θα είναι οι επιδοτήσεις. Όχι, είπα ότι θα είναι 81. 81, εντάξει, ναι, ναι. Σημείωσα, άκουσα 89, εντάξει. 81 δις οι επιδοτήσεις για τρία χρόνια. Ναι. Άρα το χρόνο περίπου θα είναι γύρω στα 27 δις. Δεν είναι έτσι. Δεν θα πάει έτσι, αλλά... Όχι, να πω ότι... Α, πες μας, ναι. Κοντά στο μικρόφωνο μόνο να μπορείς. Στα τρία χρόνια αυτά πρέπει να δεσμευτούν τα χρήματα αυτά. Δηλαδή η Ιταλία να καταθέσει ένα σχέδιο προγράμματος... Να απορροφηθούν. Που θα λέει... Ότι εγώ γι' αυτό θέλω τόσα και εκείνον θέλω τόσα. Σαν το ΕΣΠΑ. Η εξόφληση αυτών των χρημάτων. Σαν το ΕΣΠΑ, αλλά όχι. Μπράβο, με ναι. Κλειστή την κλίδα. Ναι. Η εξόφληση αυτών των χρημάτων, η ίσπραξή τους μάλλον, ναι. Θα κρατήσει μέχρι το 2026. Α, μάλιστα. Ναι. Η δέσμευση πρέπει να γίνει μέσα στα τρία χρόνια. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εγώ αυτό που έκανα έτσι με σύντομα μαθηματικά είναι ότι είδαμε ότι το ΑΕΠ της Ιταλίας είναι γύρω στα 2-3. Αυτά τα 81 δις λοιπόν αντιστοιχούν, ας πούμε, αν, και επειδή δεν θα πάνε όλα σε μία χρονιά, όπως είπες, θα διανεμηθούν σε βάθος χρόνου. Αλλά έστω ότι θα είναι τα, επειδή λες η δέσμευση θα είναι μέσα σε αυτή την τριετία, ας πούμε δηλαδή ότι θα είναι γύρω στα 27 δις το χρόνο. Που δεν είναι έτσι ακριβώς, απλοποιώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά γιατί τι θέλω να δείξω, ότι θα, άμα 27 δις αντιστοιχούν σε ένα συγκλονιστικά μικρό ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι κάτω από 1,5% του ΑΕΠ ετησίως. Δηλαδή αυτές οι επιδοτήσεις θα καλύψουν, θα αντιστοιχούν. Είναι αστείες. Και για να κάνω τη σύγκριση και σχετίζεται αυτό το πράγμα που έλεγε και ο Σταύρος πριν για την ανισόμετρη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αντιθέσεις που έχουν τα εθνικά κράτη μεταξύ τους, κοιτάω εδώ πέρα που τον Μπρουγκέλ έχει κάνει μια έρευνα και έχει μαζέψει τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία λάβανε οι χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, με δικά τους δηλαδή, με ίδια μέσα, μέχρι τις 15 Ιουνίου του 20. Και στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι άμεσες δημοσιονομικές ενισχύσεις, οι μεταθέσεις χρεών κτλ. Και άλλου τύπου ρευστότητα και εγγυήσεις αντιστοιχούν περίπου στο 40% του ΑΕΠ της Γερμανίας. Δηλαδή, το ΑΕΠ της Γερμανίας νομίζω είναι 4-3 περίπου, οπότε κάνετε περίπου τα μαθηματικά γύρω στα 2-3. Αντίστοιχα για την Ελλάδα, οπότε κάνω και την πάσα τώρα για να μιλήσουμε για την Ελλάδα.
αυτό, το αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ είναι μόλις, είναι μόλις 6,5%. Γερμανία 40%, Ελλάδα 6,5%. Στην Ιταλία, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, είναι μεγάλο το ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο. Αυτό, το 3,4% στην Ιταλία είναι άμεση ρευστότητα, άμεσες ενισχύσεις, αυτό είναι σχετικά μικρό. Αλλά αυτό που είναι μεγάλο είναι οι εγγυήσεις, που είναι 32%. Δεν είναι το ίδιο φυσικά με το άμεσο χρήμα. Απλά τι θέλω να πω. Σκεφτείτε λοιπόν ότι στην Ιταλία αυτό είναι περίπου γύρω στο 40-45% του ΑΕΠ και η επιδότηση που θα πάρει από αυτό το ταμείο που τόσες εβδομάδες, μήνες συζητάμε κτλ. Είναι μόλις 1,5% του ΑΕΠ της Ιταλίας. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε την αξία που έχουν τα ευρωπαϊκά λεφτά με την αξία που έχουν τα λεφτά, ας πούμε, που δίνει το ίδιο το κράτος. Το οποίο προφανώς επιτείνει την ανισόμετρη ανάπτυξη. Δηλαδή, οι χώρες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, τα ποσά που θα πάρουν εν τέλει δεν είναι σημαντικά για να καλύψουν αυτά τα κενά. Και πόσο μάλλον για την Ελλάδα. Αλλά ο Μητσοτάκης είπε ότι θα πάρουμε 70 δις από την άλλη. Οπότε, 70 δις για τον ελληνικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι το ελληνικό ΑΕΠ, το οποίο είναι πόσο, 150 δις, 160? 186 κάπου εκεί. Το 19. Το 90. Τώρα θα πέσει αρκετά. Ναι. Τώρα θα πάει εκεί κάπου. Ναι, αλλά ακόμα δεν το ξέρουμε. Γύρω στο 10% υπολογίζεται η ύφεση από ό,τι λένε ότι θα είναι. Η ύφεση, κοιτάξτε, εδώ παίζουν τις κουμπάρες. Έτσι. Αφήνω στην άκρη κάτι φεδρές πρώτες εκτιμήσεις. Μία μελέτη του ΚΕΠΕ που ποτέ δεν αποκάλυψε με ποια μεθοδολογία, τι μοντέλο κτλ. Και εύκολα μπορεί να συνάγει κανείς ότι ήταν μάλλον μαντεψιά. Έτσι. Και έβγαζε ένα ποσό μηδαμινό, ούτε 3%. Από τις πρώτες. Οι τελευταίες, στο χειρότερο σενάριο, σύμφωνα με ό,τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας, ναι, το χειρότερο σενάριο ήταν 9,7%. Με το μεσαίο σενάριο κάπου αλλού και τα λοιπά. Εδώ υπάρχει μια δαγελκυστίδα. Κάθε μήνα χειροτέρευαν οι παραλλαγές και στα τρία σενάρια. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, το χειρότερο σενάριο είναι το πιθανότερο σενάριο και δεν θα είναι ένα 9,7. Επί της ουσίας θα είναι πάνω από 10, θα γράψει διψήφιο νούμερο. Και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να το τρενάρουν και να μασαζάρουν τα στοιχεία, γιατί το διψήφιο νούμερο είναι πολιτικά καταστροφικό για την κυβέρνηση τη Μητσοτάκη και για τις πιθανότητες και τις προσπάθειες ενδεχομένως να κάνει διπλές εκλογές. Σκεφτείτε το εξής, ότι στα χρόνια με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης του 2010, ναι, σε καμία χρονιά δεν γράφτηκε μονομιάς ετήσια μείωση του ΑΕΠ τέτοιο επίπεδο. Νομίζω το μεγαλύτερο ήταν, δεν θυμάμαι ποια γύρω χρονιά. Γύρω στο 9, το 11. 8,6 κάπου. Το 11 εκεί, πρέπει να πάει. 8,6 κάπου. Όταν κατεγράφει το σύνολο των ελλημάτων. Ακριβώς. Okay. Ποτέ όμως, ναι, δεν έπιασε διψήφιο νούμερο. Έτσι, αν εδώ μέσα σε μια χρονιά έχεις διψήφιο νούμερο, καταλαβαίνει κανείς σε μια οικονομία που ήδη είναι σε κατάσταση, σε ένα τρομερό χάλι, έτσι, παρόλες τις ανοησίες. Είδα σήμερα την έκθεση του ΟΣΑ για την ελληνική οικονομία και ήταν για να γελάς, έτσι. Διακόπηκε η ανωδική πορεία της ελληνικής οικονομίας που βασιζόταν σε εξαγωγές. Ποιες εξαγωγές, ποια ανωδική πορεία, με 2% όταν στις προβλέψεις των μνημονίων θέλανε 3,5% το λιγότερο μέσο όρο μεγέθυνσης κτλ. Και ήδη με κάμψη το τρίμηνο πριν τον κορονοϊό, πριν ξεσπάσει η επιδημία. Αλλά νομίζω ότι η κρίση στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ βαθύτερη, ακριβώς γιατί είναι μια οικονομία βασισμένη στην εσωτερική ζήτηση και σε υπηρεσίες, με ένα πολύ αδύναμο μεταποιητικό βιομηχανικό τομέα και εξαρτημένη κατεξοχήν από τη ζήτηση του εξωτερικού. Τα δύο βασικά εξαγώγημα είναι πετρελοειδή και εμέσως ο τουρισμός. Έτσι, από εκεί και μόνο καταλαβαίνει κανείς τι έχει γίνει, όχι μόνο για τον τουρισμό που συζητάνε όλοι, αλλά και τα πετρελαιοειδή. Και τη μοιοπία που υπάρχει αφενός και τη βαρύτητα που έχει το λόμπι των ξενοδόχων. Είναι απίθανη η δύναμη που έχει.
Απίθανη η δύναμη που έχει. Η βρέξη χιονίσει ξεκοκαλίζει όλους τους αναπτυξιακούς νόμους. Και βέβαια τα περί 25% του ΑΕΠ είναι παραμύθια. Έτσι. Η πραγματική συμβολή του τουρισμού είναι 10-11%. Μήπως το 25 είναι και έμεσα, ας πούμε, δηλαδή με διάφορα. Η έννοια του τουριστικού πολλαπλασιαστή είναι πολύ συζητήσιμη. Okay. Αλλά για να φτάσει στο 25, το ότι εμείς θα κάτσουμε σε μια ταβέρνα και θα φάμε και θα πληρώσουμε. Και στην καταβέρνα αυτή θα κάτσει και ένας τουρίστας, το να αθροίσουν αυτό που πληρώσαμε εμείς με του τουρίστα, μόνο έτσι βγαίνει το 25%. Έτσι δεν βγαίνει αλλιώς. Βαριά 11 με 12% με ό,τι έμεσα πολλαπλασιαστικά υπάρχουν. Οπότε, αυτό είναι. Απλά είναι μαζεμένα όλα στο τρίτο, κατά βάση στο τρίτο και στο μισό τέταρτο τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας, που είναι κατεξοχήν αυτά που επηρεάζονται από την καραντίνα. Για πες για το πετρέλαιο όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον, δεν έχει ακουστεί και πολύ. Το πετρέλαιο είναι η μεγαλύτερη εξαγωγή της χώρας, έτσι. Μεταποίηση. Μεταποίηση, είναι μεταποιητικός τομέας. Βέβαια έχει την ιδιομορφία ότι η χώρα δεν παράγει πετρέλαιο, άρα παράγει μεταποιημένα προϊόντα πετρελαίου, πετρελαίου ήδη. Άρα εκεί οι εξαγωγές εξαρτώνται πάρα πολύ ισχυρά από τις εισαγωγές. Παρεμπιπτόντως αυτό ισχύει για τον τουρισμό. Όποιος θεωρεί ότι τα έσοδα από τον τουρισμό είναι καθαρά, ότι μένει εδώ, αυτό το 9% του ΑΕΠ ουσιαστικά είναι, έτσι, τα τουριστικά έσοδα, δεν ούτε αυτό, γιατί υπάρχουν. Οι λεγόμενες διαρροές, δηλαδή ο τουρισμός συνεπιφέρει εισαγωγές και όχι μικρές, όχι ευκαταφρόνητες. Άρα το περιβαριάς βιομηχανίας είναι αστείο. Φέτα δανείας για παράδειγμα. Ναι, γαλακτοκομικά, καθαρισμού, ήδη καθαρισμού που είναι πολύ μεγάλη δαπάνη, μια σειρά άλλα πράγματα. Οπότε για να ξαναγυρίσω στο πρώτο σημείο, νομίζω ότι η επίπτωση στην ελληνική οικονομία θα είναι πολύ βαθιά, γιατί ακριβώς είναι μια δομικά αδύναμη οικονομία που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν έχει τις βάσεις που έχουν βιομηχανικές και πιο οικονομίες και πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Και αν έρθουν αυτά τα 70 δις, Γιάννη, μήπως μπορούμε να αναπτύξουμε, να ανεβούμε στις αλυσίδες αξίας, να παράγουμε υψηλής τεχνολογίας προϊόντα, πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονομία και να προστατήσουμε όπως ας πούμε μπορεί να ελπίζει ο Μητσοτάκης? Και επίσης δεν την έχω διαβάσει, αλλά και η Επιτροπή Πισαρίδη που έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, που έχει ανοίξει τώρα και γίνεται μια συζήτηση. Μήπως μπορούν αυτά τα χρήματα, αν είναι αυτό το ποσό, να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία και να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες? Τι εικόνα έχεις εσύ? Ανέφερες την πράσινη οικονομία, ξέχασες τα πράσινα άλογα. Γιατί νομίζω ότι θα είμαστε πιο ρεαλιστές αν μιλήσουμε για αυτά. Καταρχήν, στο προηγούμενο θέμα που συζητήθηκε, θέλω να αναφέρω έναν αριθμό ο οποίος είναι ενδεικτικός του εφιάλτη στον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος στην Ελλάδα λόγω της κρίσης και του εύρους αυτής της κρίσης και του βάθους. Τον Ιούνιο βγήκαν τα στοιχεία για την ανεργία. 1.048.000 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ. Προσέξτε. Γιάννη, δεν... και υπάρχει πάντα στην Ελλάδα η κρυφή ανεργία. Πέρα από την κρυφή ανεργία θέλω να πω και ένα άλλο νούμερο. Ως γνωστόν, με τις φιλεργατικές πολιτικές του Μητσοτάκη, βγήκαν σε αναστολή εργασίας κάπου 400 τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι. Αυτοί δεν υπολογίζονται στους άνεργους. Μάλιστα. Αυτοί υπολογίζονται στους εργαζόμενους. Γιατί μέχρι 30, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, πότε είναι, Ιούλη, απαγορευόταν στις επιχειρήσεις αυτούς που έχουν βγάλει σε αναστολή να τους απολύσουν. Μετά από γιατί είχαν πάρει την ενίσχυση, την κρατική. Ναι, όσοι είχαν πάρει την κρατική ενίσχυση. Μπράβο, ναι. Μετά την ημερομηνία εκείνη, ναι, θα δούμε πόσες δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα προσθεθούν στο 1.048.000. Και οι εποχικοί εργαζόμενοι του τουρισμού. Δεν μιλάω για αυτούς. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο μέρος. Όχι, μιλάω για τα νούμερα του σκληρού πυρήνα. Ναι.
Αυτού δηλαδή που αποτελεί το. Πώς το να το πω. Τους μόνιμα εργαζόμενους. Τους μόνιμα εργαζόμενους. Αν λοιπόν έχεις μια οικονομία του μεγέθους του ελληνικού, της ελληνικής οικονομίας, συγγνώμη, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή και χωρίς να έχει αρχίσει να ζει τις συνέπειες και της ύφεσης της χρεοκοπίας και του τουρισμού, της αποτυχίας του τουριστικού ανοίγματος, να έχει 1.200.000-1.300.000 άνεργους, καταλαβαίνεις ότι το κεφάλαιο δεν πάβει να είναι κεφάλαιο, δηλαδή να επεκτείνεται στη βάση της εκμετάλλευσης της εργασίας. Για ποια εργασία, για ποια διαδικασία επέκταση του κεφαλαίου τη συζητάμε στην Ελλάδα? Ότι δεν υπάρχουν οι εργαζόμενοι για να αξιοποιηθεί το κεφάλαιο. Όχι, οι εργαζόμενοι υπάρχουν, το κεφάλαιο δεν μπορεί να τους απασχολήσει. Το κεφάλαιο δεν και έχει τη δυνατότητα. Θέλεις, να, είναι, ας το πούμε έτσι, η εκδήλωση ας πούμε αυτού του τρομακτικού αδιέξοδου, ότι έχουν εκραγεί όλες οι αντιφάσεις στη διαδικασία επέκτασης του κεφαλαίου σε αυτή τη χώρα και σε κάθε χώρα, αλλά ειδικά εδώ παίρνει αυτή την ιδιοτυπία λόγω και του τουρισμού και της κατάρρευσης της εξαγωγικής των πετρελοειδών, που είναι σημαντικό, είναι μόνιμο, είναι μόνιμο. Και το οποίο αυτό δεν το συζητάει κανείς. Και το οποίο δεν το συζητάει κανείς. Συζητάνε όλοι για τον τουρισμό, γιατί έχει να κάνει με τον Βαρδινογιάννη, έχει να κάνει με τον, πώς το λένε τον άλλον, Τσάικ, το Μελισανίδη. Νομίζω αυτόν του τα πήρανε. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να έρθουμε τώρα στα 70 πράσινα άλογα. Καταρχήν δεν είναι 70 δις. Το ταμείο, η κλίδα που αφορά την Ελλάδα είναι 19,7 ή 19,5, δεν θυμάμαι, οι επιδοτήσεις, και κάπου 12, κάτι δις τα δάνεια. 32 δηλαδή δις το άθροισμα. Περίπου. Όμως δεν είναι καν 19, τόσο. Στην πραγματικότητα οι άμεσες επιδοτήσεις από το ταμείο όταν ξεκινήσουν για τη χώρα που λέγεται Ελλάδα είναι 13,5 δις. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 19, τόσο, ναι, είναι χρηματοδοτήσεις διαμέσου των προγραμμάτων που ανέφερα πριν. Ναι. Εφόσον βέβαια η χώρα καταθέσει προγράμματα και αιτήματα σε σχέση με τα προγράμματα αυτά. Ναι. Ζήσε μάη μου δηλαδή να φας τριφύλι. Τα 70 δις δηλαδή στην πραγματικότητα του ταμείου ανάκαμψης είναι 13 δις εφόσον εγκριθεί το σχέδιο που θα καταθέσουν, και 40 περίπου, 38 με 40 δις που είναι η, το ΕΣΠΑ, το λένε, μάλλον, ο προϋπολογισμός. Είναι τα διάφορα ΕΣΠΑ. Που είναι, ήταν τα στάνταρ χρήματα που θα παίρναμε από τον νέο προϋπολογισμό. Ήταν παραπάνω, δεν ήταν τόσα, αλλά μειωθήκαν λόγω της περικοπής του προϋπολογισμού. Ναι. Και τα οποία ξεκινάνε από 1/1/2021 και πάνε μέχρι το 27. Μέχρι το 2027, ναι, εφόσον υπάρχουν και κατατεθούν γέρος τα όρημα προγράμματα και τα έργα που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Για θυμίστε μου εμένα, ναι, ποιο από τα προηγούμενα προγράμματα, όλα τα διάφορα είδη ΕΣΠΑ, έχουν απορροφηθεί στο 100%? Όχι, στο 100%. Προφανώς όχι. Άρα εμείς ξεκινάμε με ένα ταβάνι, ας πούμε. Ξεκινάμε με έναν αέρα κοπανιστό. Ξεκινάμε με ένα ταβάνι, ας πούμε, 13,5 δις, συν τα άλλα που είναι τα μικροπρογράμματα, ναι, και τα λοιπά. Και από τα δάνεια, τα 12 δις δάνεια. Τα δάνεια δεν τα μετράω, ναι, με την έννοια ότι έχουμε ήδη πάρα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Και από αυτά είναι ζήτημα πόσο θα απορροφήσουμε. Και είναι 10% είναι η προκαταβολή, ναι, 2021, δηλαδή 10% στα 13, ένα, όχι, ένα, λάθος, όχι στα 30, 13, δεν είναι. Είναι 70-30, δηλαδή τα πρώτα δύο χρόνια, 21-22, μπράβο, είναι το 70% ακριβώς των 13. Άρα γύρω στο 35% το χρόνο, ας πούμε, σαν να λέμε. Μπράβο. Και 30% τον τρίτο. Και το 10% του συνόλου πρέπει να μπει την πρώτη χρονιά, η προκαταβολή. Α, ναι. Ναι, 10%. Οκ. Okay. 10% στο 10, δηλαδή μιλάμε για 1,5 δις. Ναι. 1,5 δις βγάζει ένα έντοκο και τα μαζεύει γάμο το κέρατο. Mm. Να προσθέσω κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση που πυροδότησε ο κοροναϊός, κατά τη γνώμη μου φανήκαν τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι το ελληνικό κράτος είχε περισσότερα λεφτά από ό,τι άφηνα να αναμειχθεί στον κόσμο.
Και αυτό είχε να κάνει πρώτον με τα υπερπλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσακαλώτου, για να μην ξεχνιόμαστε, με αυτά που είχε, που ήταν μικρότερα, που πέτυχε στους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης Καραμαλή, γιατί Μητσοτάκη. Επίσης, Μητσοτάκη, συγγνώμη. Γλώσσα λανθάνουσα. Τα οποία επίσης είχαν υπερπλεονάσματα, αλλά όχι με τους ρυθμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, από διάφορες άλλες εισρωές. Αφήνω στην άκρη τα 16 δις δεσμευμένα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Βέβαια, από αυτά, τα μέτρα της κυβέρνησης ήταν γύρω στα 11 δις τα εξαγγελθέντα. Υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια τρομερά μεγάλη αιμορραγία στα δημοσιονομικά έσοδα. Στο εξάμηνο βγήκε γύρω στα 7 δις, 6,7 αν θυμάμαι καλά, το νούμερο έλλειμμα, που είναι διπλάσιο από αυτό που προϋπολογιζόταν στην αρχή, και με αυτούς τους ρυθμούς θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Άρα, πρώτον, υπήρχαν περισσότερα λεφτά από ό,τι αφήναν τον κόσμο να νομίζει, για να μην υπάρχουν διεκδικήσεις. Δεύτερον, αυτά εξαντλούνται πολύ γρήγορα. Το πακέτο που έδωσε για να στηρίξει την οικονομία η κυβέρνηση, γύρω στα 11 δις, αν το θυμάμαι καλά, σε 2-3 δόσεις με διάφορα μέτρα, και συνεχώς προσθέτουν και διάφορα άλλα, σε μεγάλο βαθμό εκταμιεύεται με αργούς ρυθμούς, ακριβώς γιατί βλέπουν με τρόμο το ότι στερεύουν τα ρευστά διαθέσιμα που υπάρχουν εδώ, μες στη χώρα. Δεύτερον, το τρώνε κατά κύριο λόγο μεγάλα συμφέροντα, και συνήθως εκεί φτιάχνουν τους ισολογισμούς τους. Δεν κάνουν επενδύσεις, γι' αυτό οι επενδύσεις είναι νεκρές, είναι καρδιογράφημα νεκρού, έτσι. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο ελληνικό ο Λάτσης, το ομολογιακό που έκανε για να δώσει κάποια λεφτά στο ελληνικό, όχι δικά του, γιατί δικά του δεν βάζει, πως το έλεγε εκείνη η ελληνική ταινία, λίρας δεν δίδωμεν, ούτε πεσέτας δίδωμεν. Οπότε ακόμα και αυτό θέλει να το διοχετεύσει σε άλλες δραστηριότητες. Με αυτή την έννοια στερεύουν πολύ γρήγορα αυτά τα ρευστά διαθέσιμα. Από αυτά που υπήρχαν τα τρώνε κατεξοχήν μεγάλα συμφέροντα, και τελικά σε αυτό που φωνάζει ο μικρομαγαζάτορας στη γωνία, στην αγορά, τι έφτασε, φτάνουν πολύ λίγα πράγματα. Γι' αυτό αργούν εκεί οι πλατφόρμες και τα λοιπά. Αυτό δείχνει μια κατάσταση εξαιρετικά άσχημη. Δεν θα αντισώσουν το δολάριο, το ευρώ που θα έρθει, κατά το ήρθε το δολάριο θα φάμε με χρυσά κουτάλια του εμφυλιακού ΓΑΒ, γιατί ένα ανάλογο παιχνίδι παίζεται τώρα. 70 δις θα φάμε με χρυσά κουτάλια, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να κρατήσει ένα θέατρο, την οικονομία και τον κόσμο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μήπως και μπορέσει και κάνει διπλές εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Στις 11... Γιατί μετά θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Δηλαδή θα πρέπει να πληρωθεί το μάρμαρο, και είναι γνωστό ποιοι πληρώνουν σε αυτή τη χώρα το μάρμαρο, οι εργαζόμενοι. Και δεν θέλει να κάνει το λάθος του Παπανδρέου, του Γιώργου, ο οποίος δεν εφάρμοσε μνημόνιο χωρίς εκλογές και κάει και πολιτικά με έναν τρόπο. Αυτός θέλει να κάνει πρώτα εκλογές, μάλλον, για να μπορέσει, αν μπορέσει με το πολιτικό κεφάλαιο που έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, επειδή. Θα δούμε βέβαια και το ζήτημα του πώς διαχειρίζεται. Γιατί ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς κτλ. Στην Ελλάδα. Θα δούμε όμως από Σεπτέμβρη και αυτό το κομμάτι που πιστώνεται στο Μητσοτάκη από μια μερίδα του κόσμου. Θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί από Σεπτέμβρη. Νεκρούς με τον κορονοϊό είχαμε, δεν είχαμε τόσο πολλούς. Δεν είχαμε πολλούς, ναι, αυτό είναι, εντάξει. Είχαμε 200 νεκρούς αυτή τη στιγμή, εντάξει, που είναι μικρό νούμερο. Στις 11 έκτου έγινε ένα Eurogroup, στο οποίο μας αναγνωρίσαν ότι έχουμε δικαίωμα να έχουμε έλλειμμα για το 2020, αλλά για το 2021 αυτό που λένε είναι ότι περιμένουν, λέει, έχουν expectation, ότι θα έχουμε, λέει, πρωτογενές, το 2021 θα έχουμε πρωτογενές πλεονάσμα. Θα επιστρέψουμε δηλαδή στα πρωτογενή πλεονάσματα. Προφανώς δεν θα έλεγα στο 3,5%, μπορεί να ήταν και στο 0,1%, δεν το ορίζει. Το αρχικό είναι, λέει, για 3,5%. Θα το δούμε στην πορεία. Η συμφωνία...
η συμφωνία που έχω εδώ πέρα λέει απλά surplus πλεώνασμα για το 2021, δεν το διευκρινίζει. Αν φτάσουν, δηλαδή από ένα έλλειμμα το οποίο μπορεί να φτάσει πόσο τις 100 φέτος, τι εκτίμηση έχουμε, ήδη ήταν πόσο είπες, 6,5... Το δημοσιονομικό έλλειμμα, ναι, με τα στοιχεία του εξαμήνου ήταν 6,7 δις. Έβγαζε το ποσοστό στο... Αν πάει δηλαδή γύρω στα 11-12 δις μέσα στο, γιατί μέσα στο χρόνο. Γιατί το 3,5% είναι στο πρωτογενές πλεονάσμα, στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Έτσι. Στο πρωτογενές, ναι, 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 ναι. Οπότε είναι εφικτό η Ελλάδα χωρίς μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας να φτάσει να έχει πρωτογενές πλεώνασμα το 2021 με βάση τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και τις δυνατότητές της. Μόνο εάν ξεκινήσει ο Μητσοτάκης από εκεί που σταμάτησε ο Χίτλερ. Από δεν εκεί που σταμάτησε τρόπο. Ο Χίτλερ. Okay. Mm. Δηλαδή... Πρόκειται για παραμυθένιο σενάριο. Ναι. Δηλαδή το επόμενο βήμα θα ήταν να κάνουν επιδρομές στα σπίτια και να παίρνουν έτσι λεφτά. Δεν... παραμυθένιο σενάριο. Τα νούμερα. Είναι, είναι αν σκληρά. Τα νούμερα κάτω. Θα τρελαθεί και η αριθμητική δηλαδή. Η απλή αριθμητική. Όχι η άλλη. Εμένα πάντως μου φαίνεται εντυπωσιακό που το Eurogroup, ας πούμε, είπε για πλεώνασμα το 2021. Ναι, δηλαδή σύμφωνη, μου φαίνεται και πολιτικά δύσκολο αυτό να διαχειριστεί. Είναι η γραμμή των σκληρών, υποτίθεται, οι οποίοι επιμένουν από τώρα να προειδοποιούν, ναι, ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στην δημοσιονομική υγεία. Θα πρέπει πρώτα βέβαια να εξηγήσουν, να το συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία στο μεταξύ βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στο απολύτως τίποτα του χρέους, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια φάση του απόλυτου χρηματιστικού πληθωρισμού, ας το πούμε. Δηλαδή τα πάντα κινούνται από ένα λογαριασμό που υπάρχει στον, και νομίζω, την πιστωτική του επέκταση στον και τα στοιχήματα πάνω σε αυτό. Όροφο, ας πούμε, του κτηρίου του μεγάλου της Κεντρικής Τράπεζας στη Φραγκφούρτη, που κάθε εβδομάδα υπολογίζει τι λεφτά χρειάζονται για να κλείσουν οι τρύπες, για να μην την ακτεί το σύστημα στον αέρα. Αυτή τη στιγμή η πλειονότητα, σύμφωνα με τις αμερικάνικες μεγάλες τράπεζες, JP Morgan κτλ, η πλειονότητα των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, ανήκουν, εντάσσονται στις λεγόμενες επιχειρήσεις ζόμπι, δηλαδή σε αυτές οι χρωστάνε, οποίες, έχουν κόκκινα δάνεια, οι οποίες υπάρχουν, εξακολουθούν και λειτουργούν, ναι, μόνο επειδή παίρνουν δωρεάν χρήμα, τίποτα άλλο, ναι. Αν αυτό το δωρεάν χρήμα σταματήσει, είναι κάτι σαν μια ενδόρυξη, ας πούμε, του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Νομίζω διάβαζα στο Michael Roberts ότι το ιδιωτικό χρέος αυτή τη φορά μπορεί να είναι, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, αυτές τις εταιρείες ζόμπι που από το 8-9 δανείζονται με πολύ χαμηλά επιτόκια, και θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα κρίση του καπιταλισμού. Δεν ξέρω, Σταύρο, έχεις κάποια εικόνα σε αυτό? Ενδέχεται, ούτως ή άλλως και στο το 8. Σε πάρα πολλές χώρες από το ιδιωτικό χρέος προήλθε. Η ελληνική περίπτωση και κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι μάλλον οι εξαιρέσεις. Γιατί το ιδιωτικό χρέος το είχε πάρει το δημόσιο επάνω του. Έμεσα και άμεσα με και. Με τις διασώσεις που κάναμε, ας πούμε. Όχι μόνο με τις διασώσεις. Και πιο πριν εννοείς. Επιδοτώντας ουσιαστικά την ιδιωτική κερδοφορία. Έτσι, ο ελληνικός καπιταλισμός είναι παραδοσιακά κρατικοδίατος. Μάλιστα αυτοί που φωνάζουν ο περισσότερο περί της αγοράς και του δυναμισμού τους είναι συνήθως οι πιο κρατικοδίατοι. Από το δημόσιο τα τρώνε. Έτσι. Και αν δεν υπήρχε αυτό, εξάλλου ένας ιστορικός μεγάλος πάπας του ελληνικού καπιταλισμού, ο Μποδοσάκης, το είχε πει. Με τον Ντοβλέτη, ωραία. Και ήξερε, γιατί ήταν και από την Κωνσταντινούπολη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν φαναριώτης. Οπότε εκτιμάμε ότι στην Ελλάδα θα έρθει μνημόνιο. Το πότε ακριβώς θα έρθει μνημόνιο, δηλαδή μέτρα δημοσιονομικά, εν πάση περιπτώσει, αυτό εννοώ. Το να οποίο το θα διευκρινίσουμε. Και... ναι, δεν είναι απαραίτητο να πάρει τυπικά τη μορφή του μνημονίου. Ναι. Γιατί εκεί, αν βάλουν για την Ελλάδα, τι θα κάνουν για την Ιταλία? Και η Ιταλία είναι πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Είπε ο Γιάννης για τον ESM όμως πριν, για την Βεβαίως, Ιταλία. Βεβαίως, αλλά δεν θα πάρει την. Θα το πουλήσουν διαφορετικά. Απαραίτητα δεν θα πάρει την υποδειγματική μορφή που πήρε στην περίπτωση της Ελλάδας, ναι, και των υπόλοιπων PIGS που έγινε για να, ειδικά για να τιμωρηθούν. Μπορεί να πάει πολιτικά πιο διαχειρίσιμο. Στην ουσία θα είναι το ίδιο.
Είναι ενδιαφέρον ότι στη συζήτηση αυτές τις μέρες για τους όρους με τους οποίους θα ελέγχεται η ορθή εποπτεία, ναι, και θα δίδονται οι επιδοτήσεις κτλ. Είχε τεθεί και ένας όρος που αν και δεν αναφέρεται στο κείμενο των μνημονίων παραμένει ανοιχτό. Όχι, μνημονίων, στα συμπεράσματα εννοείς του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο εξής. Ναι. Ότι ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο με βάση την απόλυτη εφαρμογή ημί των δεσμεύσεων, αλλά και θα επηρεάζεται και από το ιστορικό της κάθε χώρας. Δηλαδή η Ελλάδα για παράδειγμα δεν θα κρίνεται με τον ίδιο τρόπο με την Αυστρία για το ίδιο ποσό χρημάτων, εάν δεν το έχει εφαρμόσει, αν δεν το έχει υλοποιήσει. Αν έχει πάρει η Αυστρία 3 δις και η Ελλάδα 3 δις και δεν το εφαρμόζουν αυτά που έχουν πει, στην Αυστρία θα γίνεται παρατήρηση. Γιατί εμείς θα είμαστε υπότροποι. Στην Ελλάδα θα γίνεται περικοπή ή αναστολή χρηματοδότησης. Αυτό όμως είπες, δεν αναφέρεται στο κείμενο, αλλά. Όχι, συζητήθηκε ανοιχτά. Ήταν από τις επίσημες. Είναι κάτι. Ναι. Άρα θα γίνει αυτό, θα φανεί. Κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί. Προς συγκρότηση των όρων του Σεπτέμβριου. Θα αποτυπωθεί εν τέλει και γραπτός δηλαδή με κάποιο τρόπο αυτό. Ναι. Ωραία. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι και μετά να κάνουμε την αποφώνηση, θα πρότεινα. Ένα αισιόδοξο όμως, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν μαύρα. Yeah.
Εδώ στο διάλειμμα ανακύψανε δύο ενδιαφέροντα ζητήματα. Το ένα βασικά το είχα πει εγώ ήδη, ήταν για την Επιτροπή Πισαρίδη. Πρόεδρος είναι ο Χριστόφορος Πισαρίδης, καθηγητής του LSE και νομπελίστας. Και ο Σταύρος ήθελε να κάνει ένα σχόλιο που ούτως ή άλλως και εγώ το ρώτησα, ας πούμε, τι περί τίνος πρόκειται και τα λοιπά. Σταύρο, πες μας και κάποια άλλη μετά θα... Πολύ σύντομα. Η Επιτροπή Πισαρίδη ορίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Η σύνθεσή της αποτελείται από συντηρητικούς οικονομολόγους, υποστηρικτές των μνημονίων και με γνωστές αντεργατικές απόψεις σε πάρα πολλά ζητήματα, όσο και αν κατά καιρούς προσπαθούν να κρυφτούν με διάφορα φύλλα σικής. Υποτίθεται ότι η Επιτροπή αυτή έχει ένα μακροπρόθεσμο ρόλο, δηλαδή να δώσει μια άλλη κατεύθυνση, στρατηγική κατεύθυνση για την ελληνική οικονομία μετά από πάνω από μια δεκαετία βαθιάς κρίσης, ύφεσης, προβλημάτων κτλ. Είναι εδώ μια πρώτη παρατήρηση. Είναι απόδειξη της κακιάς κατάστασης, τα χάλια που έχει η ελληνική αστική τάξη, το ότι μια τέτοια συζήτηση δεν δοκίμασε να την κάνει από τη σκοπιά της, όχι από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, πολύ πιο νωρίς, σε άλλες περιόδους, είχε σημαντικές τέτοιες συζητήσεις. Θυμηθείτε την αντιπαράθεση Ζολώτα Βαρβαρέσου, για παράδειγμα, που καθόρισε όλη τη μεταπολεμική εξέλιξη του ελληνικού καπιταλισμού. Τι κλαδική και παραγωγική διάρθρωση θα έχει, πώς θα ενσωματώνεται στο διεθνή καταμερισμό εργασίας κτλ. Σήμερα τίποτα. Ο λόγος που δεν γίνεται είναι γιατί το σημερινό χάλι της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ένταξη στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και οι άνθρωποι αυτοί που και πολιτικά και επιστημονικά αποφαίνονται επί τούτων είναι υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Άρα και δεν βλέπουν και διέξοδο από αυτή. Με αυτή την έννοια δεν θέλουν να κουμπίσουν αυτή την καυτή πατάτα. Έτσι έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στους επικεφαλείς της Επιτροπής Πισαρίδη και κυβερνητικά και επιχειρηματικά στελέχη. Από ό,τι αποδείχτηκε ήταν απλά ένα προπαγανδιστικό εφέ. Χαρακτηριστικά δεν έχει δοθεί ούτε καν η εκτενής περίληψη, πόσο μάλλον το κείμενο. Το πλήρες κείμενο της μελέτης. Πράγμα που γεννά διάφορα ερωτηματικά και αστεία, βέβαια, αν υπάρχει μελέτη, σε τι κατάσταση είναι κτλ. Από ό,τι υπόθηκε στα διάφορα δελτία τύπου που ήταν ατάκτως ερημένα στοιχεία, είναι μία από τα ίδια. Να αποκτήσει εξαγωγικό, να ενισχυθεί ο εξαγωγικός προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας. Ποιος εξαγωγικός προσανατολισμός? Μια οικονομία υπηρεσιών εξαρτημένη κατ' εξοχήν από την ευρωπαϊκή κοινή αγορά δεν μπορεί να έχει μεγάλες τέτοιες δυνατότητες και απέδειξε αυτή η στρατηγική κατεύθυνση υπήρχε στα μνημόνια, υπάρχει στη μελέτη της McKinley, υπάρχει σε προηγούμενες μελέτες του ΣΕΒ, αποτυπώνεται στους 7-8 βασικούς στόχους των ελληνικών ΕΣΠΑ και μετά από μία δεκαετία το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή δεν υπάρχει export-led growth, δεν υπάρχει μεγέθυνση της οικονομίας με βάση εξαγωγές. Αυτά είναι παραμύθια για αδαείς. Ξανά αυτό το ίδιο. Έχει μια σειρά σκανδαλώδη, αυτό είναι το κύριο κομμάτι, αιτήματα του κεφαλαίου, για παράδειγμα αύξηση των αποσβέσεων. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά εικονικές αποσβέσεις, δηλαδή φοροαπαλλαγή του κεφαλαίου. Έχει διάφορα αστεία πράγματα για την εργασία, να μην υπάρχει μαύρη εργασία, να υπάρχουν μητρικές και πατρικές άδειες, να μειωθεί η φορολόγηση της εργασίας, αλλά εδώ υπάρχει ένα ωραίο κόλπο. Μείωση της φορολόγησης της εργασίας και άρα των εισφορών κυρίως. Των εργοδοτικών, ας πούμε, εισφορών. Όχι, όχι, τον ίδιο τον εργαζομένο. Okay. Των εργοδοτών δεν έχει νόημα. Αυτές ούτως ή άλλως με διάφορους τρόπους τις φοροαπαλλάζουν. Αλλά έρχεται από πίσω ότι να βάλουμε κεφαλαιοποιητικό σύστημα στις συντάξεις. Δηλαδή, τα λεφτά των συντάξεων θα είναι και λιγότερα, γιατί θα είναι λιγότερες εισφορές. Θα παιχτούν και στο χρηματιστήριο και θα τα παίξει το κεφάλαιο και κύριος είδε αν θα πάνε καλά, αν θα σου αφήσουν κάτι κτλ. Άρα είναι η έκθεση Πισαρίδη, αφενός μεν δεν μπορεί να σταθεί ούτε με τα μέτρα του κεφαλαίου στο ύψος των απαιτήσεων, των ιστορικών απαιτήσεων, γιατί δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Πρώτον, τι κάνει ουσιαστικά, κάνει το διαμεσολαβητή κυρίως επιχειρηματικών συμφερόντων. Και πώς αλλιώς να ήταν όταν η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του είναι ένικη του ΣΕΒ.
Ένα μικρό σχόλιο μόνο. Ναι, ναι. Συμφωνώ, δηλαδή είναι για γέλια αυτό το πράγμα, αλλά είναι απολύτως αναξιόπιστη ακόμα και σαν πρόχειρο εγχείρημα από το γεγονός ότι συγκροτείται σαν ένας σχεδιασμός στο κενό. Δηλαδή, ένας ελληνικός καπιταλισμός που δεν λειτουργεί στην τρέχουσα παγκόσμια διεθνή κατάσταση της κρίσης, αλλά σε κάποιο περιβάλλον που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να το βρούμε στο πλανήτη Άρη. Πού θα εξάγει η Ελλάδα αυτά που ήδη δεν παράγει? Δηλαδή είναι η γελιότητα σε ακραίο σημείο. Και γι' αυτό δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός θα ασχοληθεί μαζί της, τουλάχιστον από τους συνδετημόνες. Να δούμε αν θα υπάρξουν, ναι, 150 σελίδες και πότε, ναι, ναι, και τι, ναι, θα λένε. Του κύριου Πισαρίδη. Πάντως, ναι, δεν έγινε εν όψη του κορονοϊού, γιατί κοιτάω εδώ ένα άρθρο που λέει ότι ήδη από τον Ιανουάριο η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τα μέλη της Επιτροπής. Είχε γίνει πιο πριν, δεν έγινε. Όχι, τώρα. Είχε ανακοινωθεί. Υποτίθεται ότι είναι στο στρατηγικό σχέδιο Μητσοτάκη. Ακριβώς. Για μια νέα πολιτική οικονομικής ανάπτυξης κτλ. Και, ναι, και μόνο το γεγονός ότι έχει αρχίσει να συγκροτείται προ-κρίσης, προ-κορονοϊού κτλ. Και την προχωράνε χωρίς να λάβουν υπόψη τους την κοσμογονία που μεσολάβησε. Είναι η απόδειξη της αναξιοπιστίας τους. Αλλά ακόμα δεν έχουν βγει 150 σελίδες, οπότε δεν ξέρουμε. Και να έχουν βγει ούτε οι 15 συνήθως, που είναι το executive summary και που συνήθως δίνεται μαζί με το δελτίο τύπου, να, ακόμα και άμα αργήσει λίγο το σώμα του κειμένου. Και είπαν ότι ακόμα το χτενίζουν. Μάλλον του φυτρώνουν μαλλιά ακόμη. Ωραία. Και ένα τελευταίο θέμα που είπε ο Γιάννης. Πες μας, Γιάννη, για το χρυσό που είπες, έκανες μία σύγκριση του. Όχι, πες μας πάλι. Αν παρατηρήσει κανείς τελευταία την πορεία της τιμής του χρυσού, διαπιστώνει μία τρομακτικής κλίμακας ανατίμηση, ναι, ραγδαία, ταχύτατη, η οποία συμβαδίζει με την υποτίμηση των νομισμάτων σε σχέση με το χρυσό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τα τρέχοντα δεδομένα, οι απώλειες της αξίας του ευρώ, για παράδειγμα, σε σχέση με το χρυσό, από τότε που κυκλοφόρησε το ευρώ μέχρι σήμερα, φτάνει στο 86-87% της αρχικής του αξίας. Η απώλεια, δηλαδή. Αυτό είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Σκεφτείτε, λοιπόν, ποια είναι η απώλεια της αξίας του δολαρίου, όταν η σχετική συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-δολαρίου είναι υπέρ του ευρώ. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Απλά να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο Γιάννης. Ένας καθρέφτης, αυτό δηλαδή, σε πιο θεωρητικό επίπεδο. Λέει ορισμένα πράγματα και ιδιαίτερα λειτουργεί υποστηρικτικά για τη μαρξιστική θεωρία του χρήματος, που συνδέει πάντα το χρήμα στον καπιταλισμό με κάποιο άμεσο ή έμεσο τρόπο με την παραγωγή. Και άρα αυτό μέσω με κάποιο, με κάποιο πολύτιμο μέταλλο, ακόμα και όταν τυπικά δεν έχεις κανόνα χρυσού. Ωραία. Ωραίο κλείσιμο. Να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι, ναι, με, ναι, το ringtone, ναι, αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη και τον Σταύρο για τη συζήτηση. Ήταν, νομίζω, ενδιαφέρουσα κτλ. Θα ηχογραφηθεί κιόλας η εκπομπή, οπότε θα την ξαναπαίξουμε κτλ. Ο Σταύρος θα ξαναβάλει τη μουσική τώρα. Ναι, ακριβώς. Οπότε για αποφώνηση. The floor is yours. Εντάξει.